Αυτό. Αυτό ακριβώς άκουγα από το πρωί ως το βράδυ, Πέγγι μου. Η προσωπική μου ζώνη αγνότητος. Εγώ δεν πέρασα καλοκαίρι. Εγώ πέρασα εκείνο, πώς το λέγαμε παλιά, κάντε έρωτα και όχι πόλεμο. Ναι, ναι. Το ακριβώς το αντίστροφο. Δεν ακούτε καρσόνα τον κόδωνα! Από ό,τι φαίνεται, ακούτε κι εσείς τον κόδωνα. Άντε τσακίσου κι άνοιξε. Εγώ μιλούσα με όρος! Έλα, ρε, άρχισε τώρα μιλάς και με τα βουνά! Μπράβο, σε καλό δρόμο, είσαι, θα τα πάρεις κι όλο θα ησυχάσουμε. Με άθο ανόητη, με έναν άγιο πατέρα, με άγιον όρος μιλούσα! Μωρέ, δεν πάω να μιλούσες και με την κοιλάδα των τεμπών. Απαράτα μας τελικά! Πέγγι, δεν μπορώ. Δηλαδή, χρειάζομαι αποτοξίνωση. Μα μια εβδομάδα, με ένα μήνα, μία μέρα, κάτι να γίνει, βραδερφέ, να φύγει από το σπίτι. Να φύγετε εσείς από το σπίτι, Δεσποινίδη, για να αποτοξινωθείτε από μένα. Φύγετε, ντε, εξαφανιστείτε. Τι είπες, ρε μούχλα, φύγω από το δικό μου το σπίτι. Μην ξαναπείς την οικία των προγόνων μου σπίτι σου. Πήγαινε, άρεσε, Ελένη. Να σου πω, δεν είμαι δουλάρα, να πας να ανοίξεις εσύ, εντάξει. Γιατί κάνεις ρε, τίποτα άλλο, μόνο για δουλάρα κάνεις. Τι είπες, τι είπες, θα σου πάρω την καλαμπούκα και θα πετάξω κάτω έξι, ρε. Καλά, παιδιά, και τι έλεγε, τι πάθατε. Τι πάθανε. Κωνσταντίνο και Ελένης πάθανε. Μας τρελάνανε πάλι. Ελενίτσα, καλό χειμώνα. Τι να σου πω, με αυτόν τον κάλο που συγκατοικώ, κάλο θα είναι και ο χειμώνας. Και θα συγκατοικείτε διαβίου με κάλο, Δεσποινής. Διότι τον κάλο τον έχετε στον εγκέφαλό σας. Κωνσταντίνε, σε θέλω. Εγώ πάλι ουδόλος. Έχω να συγγράψω, γι' αυτό συγγνώμη, θα σας γράψω. Θα μας γράψει. Άρχισε πάλι να μιλάει ελληνικά. Με βρίζει καλά, αλλά ό,τι του μάθω, ξεπατικοσούρα. Αυτή η φρικτή αργό, την οποία κακώς επηρεάζομαι και χρησιμοποιώ, τα ελληνικά δεν είναι καθόλου ελληνικά. Ελληνικά είναι η γλώσσα την οποία διδάχθημεν παιδιόθεν, αρχής γενομένης από το δημοτικό, όπου, όπως θα θυμίσει Μάνθο, είχαμε εκείνο τον περίφημο διδάσκαλο, τον περίαντρον Λιόλιον. Τι είναι, ρε παιδί μου, αυτές οι συμπτώσεις. Ακριβώς για αυτόν, για τον κύριο Λιόλιον έρχομαι να σου μιλήσω. Έλα, πολλά χρόνια θα ζήσει. Δεν το βλέπω. Είχαμε πάει το πρωί στον Ευαγγελισμό τον πατέρα μου για το ετήσιο check-up και στον διπλανό θάλαμο Κωνσταντίνο για το δάσκαλό μας. Σε κατάσταση τέζα. Ο οποίος μόλις με είδε έγινε πιο τέζα. Διότι, όπως θυμούμε, αναφερόμενος σε σένα πάντα, ο περίεργος Λιόλιος έλεγε μαθητές σαν το φουστάνο πρέπει να ρίπτουν την ιστογιάδα. Όχι, Κωνσταντίνε. Μόλις με είδε, ψιλοσυνήλθε και μου είπε: θα ήθελα πριν κλείσω τα μάτια μου να δω εκείνο τον άριστο μαθητή μου, τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Βέβαια, Πέγγι μου, δεν καταλαβαίνεις. Ένας Λιόλιος, ποιον θα συμπαθούσε, το γιαγιό. Σε άκουσα, Ελένη, και δεν θέλω να σε υβρίσω, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά ταράχθηκα πάρα πολύ. Πες μου, Άνθρωπο. Τι εννοείς πριν κλείσει τα μάτια του, είναι τόσο άσχημα ο περίανδρος Λιόλιος. Είναι και 90 χρονών, Κωνσταντίνε. Και τι θα πει αυτό. Μπορεί να υποφέρει ο άνθρωπος. Πρέπει να τρέξουμε, να του συμπαρασταθούμε, να σταθούμε δίπλα του. Δεν ξέρω, ταράχτηκα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Τον αγαπούσατε πολύ αυτόν τον κύριο Λιόλιο, κύριε Βιζέτο, τέτοια. Τον Λιόλιο. Αν αγαπούσα τον περίανδρο Λιόλιο, βεβαίως και τον αγαπούσα. Και γενικώς, όταν ακούω για αρρώστους, ταράζομαι τα λιόλια, τα ομάλα. Είναι το κουμπί του. Αφού όταν είμαστε μικροί, για να του πάρω το κουλούρι, έκανα ότι έχω πυρετό. Μάρθω, να πάμε αμέσως στο νοσοκομείο να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Αλλά εκεί στο νοσοκομείο θα έχει και άλλους αρρώστους. Θα πρέπει να τους συντρέξουμε όλους. Πανικό έπαθα τώρα. Το άλλο που μου είπε ο Μάνθος και κουφάθηκα, είχαν λέει ένα φίλο στο στρατό, ο οποίος αρρώστησε πάρα πολύ βαριά και ο Κωνσταντίνος για να τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα του έγραψε μια γκαρσονιέρα που είχε στην οδό Φιλής. Ωραία, και μετά τι έγινε. Ο άρρωστος έγινε καλά, αλλά επειδή ήταν μεγάλη λέρα, κράτησε την γκαρσονιέρα, την έκανε πορνείο και έγινε ταβατζής. Τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία. Μας διδάσκει ότι τα μπουρδέλα στην οδό Φιλής δεν είναι μόνο τριάρια, είναι και γκαρσονιέρες. Ελένη, σκάσε. Μας διδάσκει ότι Βυζαντινό τέτοιος κατά βάθος έχει καλή καρδιά. Ναι, αλλά κατά πλάτος είναι αντιπαθούκλα. Τι να κάνω, δηλαδή, να πέσω ξερή να πεθάνω για να μου φερθεί σαν άνθρωπος. Αλλά τι είπα τώρα, τι σκέφτηκα. Να σου πω εγώ τι σκέφτηκα. Να πας στην κουζίνα να πλύνεις κανένα ποτήρι. Πάψε ρε Νικόλα, εγώ τώρα έχω φαγά φλασιά, έχω ιδέα τρομερή. Μπορεί να έκανα μαύρες διακοπές το καλοκαίρι, αλλά θα κάνω φθινοπορεινές διακοπές σούπερ. Βρελινάκι μου, πώς θα κάνεις διακοπές, αφού δεν έχεις μία. Να την κάνω τη μία ρε παιδί, εγώ την άλλη, εγώ το σπίτι μου. Ας πούμε, λέω, ότι πάσχω από μία ανίατο ασθένεια. Καλή κούφια η ώρα που τα ακούει. Καλή χτύπα ξύλο. Εντάξει, μην χτυπιέστε, ξέρω ότι με αγαπάτε, γι' αυτό θα με βοηθήσετε. Να εφαρμόσω το σχέδιο, πέτρατε για τα κουζίνα από το σπίτι. Κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά! Κύριε καθηγητά! Παραγία μου, σεισμός! Μα, ποιος εσύ! Εγώ, η συμπάθειά σας, ο Νικόλας είμαι! Παραγία μου, ο ενοχός! Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στο υπνοδωμάτιό μου! Καλά το είχα υποψιαστεί εγώ ότι είσαι ανώμαλος! Τι ανώμαλος, κύριε καθηγητά! Σας ξύπνησα να σας πω ότι φέραμε μαζί με την Πέγγι την Ελένη στο σπίτι! Και τι μου το λες αυτό για να χαρώ! Θα χαιρόμουν αν δεν τη φέρνατε! Ακούστε με, κύριε καθηγητά, η Ελένη κάτι έπαθε εκεί που σέρβιρε μια τεκίλα Σαράις. Ή Αλεξάνδερ ήταν. Ή Μπλακράσεν. Σαράις, το ηλιοβασίλεμα αγγλιστή. Αλεξάνδερ, ο Αλέξανδρος και ένας μαύρος Ρώσος. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα ξενόφατα που μου λες. Πρεξηγή σου είναι ο Χόε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Εκεί που σέρβιρε ένα κοκτέιλ η Ελένη έπεσε ξερή. Η Ελένη, ξερή. Χριστός και Παναγία. Έλα, σβήστο, μπορεί να μπει. Σιγά, μωρέ. Αυτός δεν μπαίνει ποτέ χωρίς να χτυπήσει. Ελένη, σε καλά! Χριστέ μου. Βγάζει καπνούς. Κωνσταντίνε, πρέπει να έχω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς τη λύσα βγάζει σαυρούς, εγώ βγάζω καπνούς. Κωνσταντίνε, έγινα μπουρού. Μπουρού,
Μα τι έπαθες? Δεν ξέρω. Δεν αισθάνομαι καλά. Νιώθω κρυάδες. Νιώθω ταχυπαλμίες, κομάρες, κόπωση, αιμόπτυση. Και αιμόπτυση. Ναι, αμέ. Θες να σε φτύσω για να δεις? Όχι. Μα τι συμβαίνει? Αυτό είναι Χριστός και Παναγία. Μήπως την πήραξε κάτι που έφαγε η νοχοέ. Και γκαρσόνα βού. Γκαρσόνα βού. Μήπως φάγατε κι εσείς το ίδιο και σας πήραξε? Όχι, εγώ έφαγα πόρτα. Πόρτα. Χριστέ μου, με τις αρρώστιες μου κόπτονται τα ύπατα, να την μεταφέρουμε πηγώντας στο νοσοκομείο. Όχι, όχι στο νοσοκομείο, καλύτερα εδώ. Άμα με αφήσετε έτσι απόψε στην ησυχία μου, μπορεί λέω, αύριο να είμαι λίγο καλύτερα. Παιδιά, ο Μάθος έχει ένα καταπληκτικό παθολόγο κολλητό του φίλου, τον δόκτωρα Φιλίππου. Λέω να του πω να τον παρακαλέσει αύριο να δει την Ελένη. Έχει ο Μάθος φίλο κάποιο δόκτωρα Φιλίππου και πώς δεν τον ξέρω εγώ? Α! Ω! Έχει φίλο ο Μάθος τον περίφημο δόκτωρα Φιλίππου. Από το πασίγνωστο TUFTS University of Boston! Τι δόκτωρο Φιλίππου και κουραφέξτε, ρε Πέγγι. Έχετε τρελαθεί τελείως. Θα πουλήσετε αυτό και παραμείνει στον κολλητό μου. Ρε Μάθο, μου ξέρεις τώρα τι καταπίεση είναι να μένεις με το κατακουζινό. Η Ελένη τα έχει παίξει τελείως. Άστε να κάνει ένα time out. Αυτά είναι άγρια πράγματα, Πέγγι μου. Θα παραστεί στη βαριά άρρωστη για να τσιάνει όλα τα χαρτίκια ο Κωνσταντίνος. Τώρα, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτά τα σχέδια. Άσε δηλαδή που μου είναι αδύνατο να λέω ψέματα. Α, με συγχωρείτε αυτά. Χαχα, σας κορόιδεψα. Δεν είμαι ο Μάνθος, είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής. Αφήστε το μήνυμά σας μετά το... Γεια σου, Μάνθο. Είμαι η Ζώζα. Μάνθο, πρώτον γιατί κάνεις τον τηλεφωνητή. Και δεύτερον γιατί αποσυνδέεις τον τηλεφωνητή και δεν αφήνεις να ακούσουμε τι θέλει αυτή η Ζώζα. Ποια? Η Ζώζα, η εφοριακός. Πρώτη να θέλει η Ζώζα, η εφοριακός. Να μου κάνει έλεγχο στα βιβλία. Συγγνώμη, είναι εφοριακός και σε λέει Μάνθο. Ναι, με λέει έτσι Μάνθο, διότι τη λαδώνω και έχουμε αυτή την οικειότητα, κατάλαβες. Ναι, ρε Μάνθο, αλλά δεν. Άσε τώρα τα άλλα, Πέγγι μου, και πάμε στα άλλα. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ελένη να στήσει τον κόλπο ο ασθενής. Εδώ μου ζητάει η φίλη της μοναδικής μου αγάπης βοήθεια. Και εγώ θα κάθομαι να μιλάω για εφοριακούς. Τόσο πολύ μ' αγαπάς. Τόσο βέβαια, Πέγγι. Τόσο κι άλλο τόσο. Δηλαδή. Δεν μου λες τώρα, πού θα βρούμε δόκτωρα φίλου μου, λες. Καλή, αυτό στο πάνω μου. Έχω εγώ ένα φίλο, ηθοποιό, όχι γνωστό, αλλά πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και γουστάρει και την Ελένη. Λοιπόν, αυτό να το δεις να κάνει το γιατρό, τι φιλανάχει ο Τζορτζ Κλούνεϊ στην εντατική. Στην εντατική φοβούμαι ότι θα μην μάθω. Η κατάστασή της είναι πολύ άσχημη. Ένα μόνο θα σου πω. Κάθε φορά που μπαίνω στο δωμάτιό της, βγάζει καπνούς. Καημένο κορίτσι. Ας στηρίξουμε τις ελπίδες μας στον δόκτωρα Φιλίππου. Ξέρεις, είναι μεγάλη τύχη που βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Εγώ πάλι αυτό το δόκτωρο Φιλίππου δεν τον έχω ακουστά. Ούτε ως περίφημο γιατρό, αλλά ούτε και ως φίλος. Μήπως με προσέξεις ποτέ όταν σου μιλάω. Εσύ να το μυαλό σου είναι συνέχεια στο αποχαιρετικό σύστημα του Βυζαντίου. Ο δόκτωρο Φιλίππου είναι ο γιατρός που έσωσε το θείο μου στην Αμερική. Ποιο θείος? Έχεις εσύ θείο στην Αμερική? Ούτε αυτό το θυμάσαι. Μήπως σε κοιτάξει και σένα για Αλτσχάιμερ. Θα σε εξύβριζε τώρα, λέει, είμαι τρομερά ταραγμένος. Μπορεί να μην ήταν ιδανικές οι σχέσεις μου με την Καρσόνα Μάνθο, αλλά έτσι όπως την είδα καταβεβλημένη έπαθα με μεγάλο σοκ. Α, αυτός είναι. Πάω να ανοίξω. Όχι. Θα ανοίξω εγώ ο σκοτεσπότης. Όχι, Κωνσταντίνε, εγώ πρέπει να ανοίξω. Εμένα πρέπει να δει πρώτο. Σε παρακαλώ, Μάνθο. Πρώτη φορά επισκέφτεται την οικία μου και το πρέπον είναι να του ανοίξω εγώ αυτό προσώπος. Όχι, Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ. Α! Αγαπητέ μου, Μάνθο. Πόσο καιρό έχω να σε δω. Ορίστε. Όχι, γιατί εγώ είμαι ο Μάνθος. Μα τόσο πολύ άλλαξα. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Κατακουζίνος, ο οποίος φαγώθηκε να ανοίξει την πόρτα. Έλα, βρε Μάνθο. Πώς είναι δυνατόν να μην σε γνωρίσω? Έκανα από το πρωί 6 εγχειρήσεις στο ιατρικό κέντρο και έχει θολώσει το μάκρυ. Θα ήταν δύσκολες εγχειρήσεις, δόκτωρ. Μην το συζητάτε καθόλου. Έχω κάνει μία εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, ένα νοτίο μυελό, ένα μπροστατή, δύο ρυθρικοί αυτοί και μία εγχείρηση αλλαγής φύλου. Έχετε μεγάλη γκάμα. Ασφαλώς, αγαπητέ. Γι' αυτό και γίναμε γιατροί, για να θεραπεύουμε εν πάσα νόσων και μαλακία. Γιατρέ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, αλλά επήγει πρώτα να δείτε τη φίλη μας. Είμαι θα πολύ ανήσυχη, γιατρέ μου. Μόνο να δείτε το χρώμα της, θα τρομάξετε. Καλό το νεκρού του νεκρού. Αυτό το αλεύρι για όλες τις χρήσεις είναι τελικά για όλες τις χρήσεις, ρε παιδί μου. Και το μαλλί τζίβα από την Αλουσία, καλά μιλάμε και γαμώ τα χάλια έχω. Μπράβο μου! Η Άκωνας στο θέατρο Νό. Να σου παίξω λίγο. Όχι, άστο καλύτερα. Σήμερα εγώ είμαι ηθοποιός. Δεν μου λες, ρε Παγκουλίνη. Το ρεσταλάκι χθες πώς σου φάνηκε καλό. Καλό ήταν, αλλά εγώ θα έβαζα και λίγο βιχαλάκι. Ξέρεις, η κυρία με τις καμελίες. Δεν κακό, κάτσε να κάνω μια πρόβα. Ελένη μου, αυτό δεν είναι Μαργαρίτα Γκοτιά, αυτό είναι ο Νταλκύρης ο Φυματικός. Από εδώ, γιατρέ! Παναγιά μου, να σου πω, Πεγκουλίνη, αν μας κάσει με τη Ματινά, θα σκάσει, γιατί αυτή αν δεν δει την κατακουζίνα θα σκάσει. Άκου, μωρή, μην τυχόν και της πεις τίποτα για το σχέδιο. Αλλή μονό μας, αυτή είναι και ηθικό στοιχείο, θα αρχίσει. Τι κάνετε στον κύριο καθηγητή, ντροπή σας, θα του τα ξεράσει όλα. Κάσε τώρα και πέσε, ο Μάνθος μας προειδοποιεί. Από εδώ σας είπα. Τι φωνάζει, αδικέφαλε. Κουφό είναι ο γιατρό τη στραβό. Αφού από εδώ πηγαίνω, πού θα πάει, από εδώ θα πάει. Συγγνώμη, από την αρχή την Ελένη, είμαστε σε υπερένταση. Ακούτε, γιατρέ. Σαν βρήχη θυμό πληγωμένου λέοντο. Αν είναι κάτι σοβαρό, σα παρακαλώ, μην τη το πείτε. Μα. Έλα, βάλε αυτό στο κεφάλι σου. Ωραία, εκεί. Κάτι με κόβει, μόλι στην πλάτη, τι είναι.
Τα τσιγάρα, δώστε μου. Δώστε μου, παιδιά. Καλά τα ελάθια, Ελένη, τώρα θα τα πνιξεί. Έχω τράκρο, ε. Μπαίνουμε τώρα! Σκάσε επιτέλους, Μάνθο. Θα ανησυχήσει το Λέοντα, την ασθενή. Περάστε. Είδατε, γιατρέ, το καπνό. Σαν να είχε αναθυμιάσει ο Βεζούβιος. Πρέπει να βράζουν όλα τα τούτα της. Εσείς θα είστε ο Δόκτωρ Φιλίππου. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, γιατρέ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τη Δίσμηρη, φίλη μας. Σας σχετεύω. Έχετε τρελαθεί, γκαρσόνια μου! Κρατάτε ένα μέρος τσιγάρο μπροστά στην ασθενή. Μα τόσο ανεύθυνοι είστε, λοιπόν. Σιωπή! Σιωπή, επιτέλους. Αφήστε να μιλήσει η επιστήμη. Πώς αισθάνεστε, Δεσπό Μιχάκη? Τι να σας πω, γιατρέ μου, νιώθω μια εξάντληση, ένα χάσιμο. Και αυτή η γεύση από το λεύρι. Πιέσε μέσα πολύ χρόνο που δεν γίναμε ευζώνη. Ευζώνη, ε! Είναι σοβαρό αυτό το ευζώνη, γιατρέ. Και το χρώμα της, το χρώμα της είναι τρομερό. Σαν να τη βουτάνε στη χλωρίνη, ξασπρίζει συνεχώς. Σοπάστε, σας παρακαλώ, σοπάστε. Αφήστε την επιστήμη να ολοκληρώσει την εξέταση. Γιατρέ, το σκαμπό. Ευχαριστώ, παιδί μου. Έχει φλέμα. Ποιο μικρό φακό δεν έχετε, γιατρέ? Δεν είμαι και ομίχλη. Μην φοβάστε, Ελένη, δεν θα σας πονέσω πολύ. Για να δούμε, λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, η κόρη έχει διαστολή. Το ασπράδι έχει συστολή. Καλά, η ίρις είναι φευγάτη εντελώς. Α, ναι, να το. Και βλέπω μια αρχή καταράκτη. Τι καταράκτη, γιατρέ? Πώς καταράκτη? Νέα κοπέλα είδε. Είναι και καλπάζων καταράκτη. Εν τόσο λίγο πρόκειται να ξεπεράσει ακόμα και τον καταράκτη της αίθησης. Λοιπόν, Ελένη, κορίτσι μου, σε παρακαλώ. Βγάλε γλώσσα. Μέσα γλώσσα. Χριστέ μου, τι χρώμα είναι αυτό? Πώς, γιατρέ? Εγώ το είδα ροζ. Ναι, αλλά τι ροζ? Είναι ροζ παλ, δεν είναι ροζ μπομπόν? Ακούς, Μπέγκη, καλή μου φιλενάδα. Η γλώσσα μου δεν είναι ροζ μπομπόν? Κουράγιο, φίλη μου, κουράγιο. Με την κατάλληλη θεραπεία θα ροζ μπομπονίσει πάλι. Γιατρέ, αν τελειώσατε την εξήγηση, μήπως να μιλήσουμε κατηδίαν? Όχι, γιατρέ μου, μη φύγετε. Θέλω να τα πείτε όλα μπροστά μου. Θα το αντέξω. Πεςτε μου, έχω κάτι τόσο σοβαρό. Επειδή είστε τόσο γενναία, θα σας πω όλη την αλήθεια. Τόσα χρόνια που είμαι επικεφαλής του τμήματος ερευνών του UFTS University και είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα μου που συναντάω μια τόσο σπάνια ασθένεια από την οποία και πάσχεται. Σπάνια ασθένεια? Κωνσταντίνε, στο ύψος σου. Πάσχεται από το σύνδρομο Τακαμούρι. Έχω Τακαμούρι. Έχει η Ελένη Τακαμούρι. Η Ελένη έχει Τακαμούρι. Η Ελένη έχει. Τι είναι, παιδιά, το Τακαμούρι? Το Τακαμούρι προήλθε από μια μετάλλαξη που πρωτοεμφανίστηκε στο Αυστραλιανό κοάλα. Κατά τη διάρκεια αυτής της φρικτής νόσου, όλα τα ερυθρά αιμοσφαίρια γίνονται λευκά. Εξού και το χλωμόν του προσώπου. Εντάξει, κοιμήθηκε. Λοιπόν, γιατρέ, πώς θεραπεύεται αυτό το Τακαμούρι? Δυστυχώς, κύριε Κατακουζινέ, το Τακαμούρι δεν επιδέχεται καμιά θεραπεία. Αντιθέτως, εξελίσσεται ραγδαίως. Λυπάμαι θα σας το πω, αλλά η Δεσποινής Βλαχάκη δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά της. Δεν είναι δυνατόν. Να φωνάξουμε ένα γιατρό! Εγώ είμαι γιατρός. Ναι, σωστά. Γιατρέ, μήπως να την ξαναεξετάσετε? Τι λες, Κωνσταντίνε? Ο δόκτωρο Φιλίππου θα πέσει ποτέ έξω. Είναι πολύ σκληρό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποκρύψω την αλήθεια. Η Δεσποινής Βλαχάκη θα ζήσει λιγότερο από όσο κρατάει ένας γάμος του Απόστολου Γκλέτσου. Του Απόστολου? Ποιος είναι αυτός? Ένας πείνας. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μην κάνεις έτσι, βρε Κωνσταντίνε. Εσύ το έχεις πάρει πολύ βαριά και θα πάθεις τίποτα. Κυρία Πέγγι! Αχ, πώς να το πάρει, βρε Μάνθο μου, τέτοιο νέο τραγικό. Ανοίξτε κάποιος. Εγώ δεν έχω το κουράγιο. Αχ, Ελένη, υπήρξες απεσία, αλλά δεν σου άξιζε τέτοιο τέλος. Γεια σας! Όλοι εδώ είσαστε! Καλό χειμώνα! Έφυξα μια τουρτίτσα για το καλό που ξαναμαζευτήκαμε. Πού είναι η φιλενάδίτσα μου, η Ελενίτσα μου? Πού είναι? Αφήστε. Θα της το πω εγώ μαλακά για να μην της έρθει ξαφνικό. Τι έγινε? Δεσποινής Μαντρινάκη, η Ελένη δεν θα μείνει για πολύ καιρό μαζί μας. Α, κατάλαβα. Κερδίσατε τελικά τη δίκη εσείς, κύριε καθηγητά. Τη διώχνετε την καημένη την Ελενίτσα. Αν δεν φεύγει από μένα, τι είμαι εγώ, Τακαμούρι είμαι? Ορίστε. Να σας το πω αλλιώς. Η Ελένη οδεύει προς άλλη κατοικία. Οριστική. Μην μου πείτε ότι παντρεύεται. Βέβαια, η Ελένη θα παντρευότανε. Κουνήθηκε στον ένα, κουνήθηκε στον άλλο, στο τέλος κάποιον τήληξε. Όχι σαν και εμένα, πόσο και να κουνηθώ, κανείς δεν θα διαφερθεί. Είμαι τόσο άχαρη, τόσο ασήμαντη, τόσο άχρωμη. Τώρα δεν είναι κρίμα να ζεις εσύ και να πεθάνει η Ελένη? Τι? Μπράβο, το πάτε πολύ μαλακά. Καλά μιλάμε, Νικόλα, μεγάλο λαλάι κατά κουζίνα. Ρε εσύ, ξέρεις τι αρρώστια του πάνω, τι έχω? Τακαμούρι. Ναι, το κοίταξε καλά, καλά και του μοιάζε στη μούρη. Ρε εσύ, έρθε του πάνω, τι έχω και σου κάνω το μαγαζάκι. Το μαγαζάκι, Νικόλα μου. Το μαγαζάκι σκέφτομαι που δεν πρόκειται να το ξαναδώ. Σ' αφήνω τώρα γιατί ήρθε ένα παιδί, Ματίνα.
Ελενάδα. Τι είναι αυτά τα μαύρα μαντάτα που άκουσα, Ελένη μου. Τι κακό μας βρήκε. Μα τι να φοβάμαι ότι δεν θα ζήσω εδώ το γάμο σου. Όχι ότι θα τον έβλεπα αν ζούσα βέβαια. Μιλάς τέτοια πράγματα, Ελένη μου. Ποιος μου πω ότι δεν θα ζήσει. Κανείς όλα θα μου το πούν είναι κανονισμένο. Όχι, Ελένη μου. Ο καλός Θεός δεν θα σε αφήσει να χαθείς. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτός ο καταπληκτικός γιατρός που μου είπαν τα παιδιά. Αλλά δεν μου είπαν αν είναι παντρεμένος. Γιατί άμα δεν είναι, έχω κάποια ελπίδα. Πώς είναι αυτός γιατρός, μα τι είναι, άλλο τόσο έχεις και εσύ ελπίδα. Τι λες? Τίποτα, είναι το παραμιλητό του Τακαμούριου. Δεν ξέρω τι λέω πια. Δεσποινής Μπαθενάκη, μην κουράζετε άλλο την ασθενή, παρακαλώ. Δεν την κουράζω. Πώς, εγώ μόνο που σας βλέπω κουράζομαι. Ελενίτσα, σου έφτιαξα φιδάκι. Σε άλλες εποχές θα σου έφερνα καπέλο, αλλά τώρα μέχρι να σε δεήσω σκέφτομαι. Δεν θέλω φίδα, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ να φάω γιατί δεν κατεβαίνει τίποτα από τον ισοφάγο. Κατάλαβες. Μα τι να καμιά γαρδούμπα έφερες. Τι λες, Ελένη, έχεις τραλαθεί τελείως. Μόλις προλίγου έφυγε ο ιατρός μαζί με τον Μάρθο και την Νατάλα την καρσόνα θεατρίνα και μου έδωσε σαφείς οδηγίες. Πρέπει να τρως μόνο μαλλιά γέλου. Να τα λούζω πρώτα. Ελένη! Τι να πω, καημένο κορίτσι. Εσύ έλεγες σαν συναρτησίες και πριν. Πόσο μάλλον τώρα που έπαθες τα καμούρι. Αυτή την ασχημομούρη θα τη βλέπουμε για πολύ ακόμη εδώ μέσα. Σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Έχω χρέος να συμπαρασταθώ στη φίλη μου. Μην κλαις άλλο, δολιά Ματίνα. Και πηγαίνε κάτω. Θέλω να μιλήσω ιδιαίτερος με τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, βοήθησε με, σε παρακαλώ, να κατέβω λίγο στο σαλόνι. Όχι, Ελένη. Για το όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να σηκωθείς. Θα εξαντληθείς τα μάλα. Ναι, αλλά αν μείνω ξαπλωμένη, θα πιαστεί ο κόλος μου. Ας είναι καημένο, κορίτσι. Ας γίνει το θέλημά σου. Τώρα πλέον δεν δίναμε να σου αρνούμε μία σου επιθυμία. Πονάω. Πονάς, Ελένη, περίεργον. Ο γιατρός είπε ότι το μόνο καλό σε αυτή την ασθένεια είναι ότι δεν υπάρχει πόνος. Α, έτσι είπε, να ξέρω κι εγώ τι κάνω. Τι λες? Τίποτα. Είναι το παραμιλητό του Τακαμούρι. Πρόσεξε, πρόσεξε. Έλα να σε καλήσω το φιδεδάκι σου. Ας το καλύτερα, Κωνσταντίνε, δεν κατεβαίνει τίποτα. Μα πρέπει να φας κάτι, καημένο κορίτσι. Στο τέλος θα πας από ασυτεία. Τι νόημα έχει αν θα πάω από ασυτεία, Κωνσταντίνε, ή αν θα πάω από το Τακαμούρι? Μη το λες αυτό, Ελένη. Θα γίνεις καλά. Μη μου λες ψέματα, Κωνσταντίνε. Μπορώ να διαβάσω τα μάτια σου. Μπορώ να διαβάσω ακόμα και τα γυαλιά σου. Κοίταξέ με, Κωνσταντίνε. Κοίταξέ με στα μάτια, είπα. Πόσο καιρός μου μένει? Τι είναι αυτά που λες τώρα, Ελένη? Πες μου, Κωνσταντίνε, την αλήθεια. Τρεις μήνες. Δύο μήνες. Ένας μήνας. Ένας μήνας, ναι. Αλλά τουλάχιστον είναι Οκτώβριος. Δεν είναι κουτσοβλέμαρος. Μόνο 31 μέρες θα ζήσω. Πώς θα τα αντέξω αυτό? Θα βγει και με αυθυρίζω στο μαλλί, χαλιά πτώμα θα γίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είσαι τόσο ψύχρεμη, καρσόνα. Δεν είμαι ψύχρεμη, Κωνσταντίνε. Απλώς είμαι γενναία. Και εσύ αυτό θέλω να κάνεις. Να είσαι γενναίος. Και θέλω να μου κάνεις και μια χάρη. Ό,τι θέλεις. Θέλω να τζάσεις από το σπίτι. Τζάσεις? Εκ του τζάω τζό. Τέτοιο ρήμα δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Τουλάχιστον πήρε τα κακαρώσεις, μάθε να μιλάς σωστά ελληνικά. Συγγνώμη. Τι θέλεις να κάνω, τέλος πάντων? Μπορεί κατά κουζίνα, θέλω να φύγεις από το σπίτι. Τι πράγμα? Τίποτα, λέω. Να, αυτό τον τελευταίο μήνα. Θέλω να μείνω μονάχη μου σε αυτό το σπίτι που τόσο πολύ αγάπησα όσο ζούσα. Θέλω να μείνω στην ησυχία μου να συλλογιστώ, να διαλογιστώ, να αναλογιστώ και να φρεσκαριστώ. Μα δεν μπορώ να εγκαταλείψω την οικία μου. Μα ένα μήνα, Κωνσταντίνε. Ένα μήνα μόνο το ζητάω. Μετά που θα πεθάνω, θα μείνουν όλα δικά σου. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Όχι φυσικά πως θέλω να γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά αφού όλα αυτά, μήπως εκείνα τα μπαρμπούνια που κοσμούν τη μεριά σου, να τα τζάσω που λες και εσύ, βρε Ελένη. Δεν πάει να τα βάλεις και στο τηγάνι, Κωνσταντίνε. Τι να με νοιάζουν εμένα τα μπαρμπούνια, όταν εγώ θα βλέπω τα ραδίκια ανάποδα. Παίρνει ανάποδα, αγαπηλίνη μου. Πώς να το πάρω, ίσα. Δεν μου είχατε πει ότι η Ελένη ήθελε να διώξει τον Κωνσταντίνο από το σπίτι? Εγώ νόμιζα ότι έγινε το σκηνικό για να τη φέρετε καλύτερα. Τι είναι ανάγκη να μείνει εδώ μέσα? Ας πάει να μείνει σε ένα ξενοδοχείο. Στέλνε. Μάρθο, τακτοποίησα τα ρούχα μου στην δουλάπα σου, αλλά κάποια περίσσεψαν. Μα αυτά είναι δικά μου, Κωνσταντίνε. Αυτά περίσσεψαν. Τα συντόνια θα τα στείλω στο κλίβανο, διότι είναι δικά σου συντόνια και αυτό τα λέει όλα. Και τώρα θα δώσω από ένα πανί στο καθένα σα, το οποίο θα διαποτίσω με καθαρό ενόπλημα. Για να περάσετε όλες τις επιφάνειες μικροβιοφορείς. Εμπρός.
Ρε Κωνσταντίνε μου, μήπως είναι καλύτερα να πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο. Τι λες, Μάρθο. Είμαι τόσο συγκλονισμένος από αυτό που συνέβη στην Κασόνα που χρειάζομαι συνεχώς δίπλα μου ένα φίλο. Ακόμη και αν αυτός ο φίλος είναι ένα ζώο όρθιον. Δεν είναι που δεν σας θέλει, κύριε καθηγητά, γιατί και πάρα πολύ γλυκομίλητος είστε και εύκολο στη συγκατοίκηση γενικά, αλλά για εσάς. Ναι, μωρέ, Κωνσταντίνε, εδώ πέρα γίνεται φασαρία, ξέρεις τώρα. Έρχεται η Πέγγι, η. Πέγγι. Η Πέγγι. Αυτή η τρισυπόστατη Πέγγι να πάψει να έρχεται και να κλειστεί στο σπίτι της, να θρυνήσει για την Ελένη, όπως οφείλει να κάνει μια πραγματική φίλη. Αφού τελειώσετε με την απολύμανση φυσικά. Εμπρός, δουλειά, δουλειά. Θα σας πλήξω που μου τον φορτώσατε, θα σας πλήξω. Εγώ θα πλήξω. Και αφού επιστρέψω από την εκκλησία όπου πάω να δεηθώ για την Κασόνα, θα περάσουμε όλες τις επιφάνειες και με Μπεταντίν. Δουλειά, δουλειά. Μπήκα από την πόρτα της κουζίνας. Ελένη. Α, τι κάνεις, Μαριανής. Το παλεύω, Ματίνα μου. Το παλεύω. Πάω κόντρα στην αρρώστια. Λέω μέσα μου, όχι χαμούρι τα καμούρι, δεν θα με ρίξεις κάτω. Αλλά μάτια, δύο φούρλες έκανα και να έπεσα κάτω. Αχ, ρε Ελένη μου, όλη μέρα σε σκέφτομαι και κλαίω. Τα ρούχα σου που θα τα αφήσω όταν μας αφήσεις, γιατί κανένα δυο νομίζω ότι μου πηγαίνουνε. Θα σου έλεγα τώρα καμιά χοντρή κλεφοπληγίτσα, αλλά έχει χάρη. Φέρτο μου σακάτο να τον αμπακώσω, φέρτο. Μα όμως δεν καταλαβαίνω γιατί ο γιατρός είπε στον κύριο καθηγητή ότι πρέπει να τρως μαλλιά αγγέλη και σε εσένα είπε μουσακά. Γιατί έκανε συμπληρωματική διάγνωση και απεφάνθη ότι υπάρχουν μερικές τροφές και φαγητά που είναι πλούσια σε πολυακόρεστα. Να εδώ μου τα έχει γράψει η συνταγή του. Πρέπει να τρώω μουσακά, γαρδούμπα, σουπιά, τσαλιγκάρια, καρμπονάρα και γλυκά. Και γλυκά. Σοκολατίνες μόνο, γιατί τα άλλα τα άσπρα δεν κάνουν καλό. Φέρε, φέρε εδώ το μουσακά, φέρε εσύ τη συνταγή. Να σου πω, λοιπόν, θα πηγαίνεις στην κουζίνα, πλύνε λίγο και τα πιάτα, γιατί εγώ στην κατάστασή μου την καλό όλο πια. Ναι, γιατί πότε έκανες. Έλατε, φαντάσου τώρα. Αχ, Παναγιά μου, τι μουσακά είσαι αυτός. Μα σου είπε σαν μένα, Παναγία μου, το κούμπι να σου πάμε. Ελένη! Τι δουλειά έχει ο Κωνσταντίνε. Τι δουλειά έχει με την τζάλα στο στόμα σου, Ελένη! Μα καλά, εσύ υποτίθεται ότι δεν μπορεί να κατοπίσει τίποτα. Ούτε καν το νόστιμο φιδεδάκι που σου έφτιαξα. Το παλεύω, Κωνσταντίνε, το παλεύω. Στέκομαι απέναντι στο χάρο και λέω: όπως αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός, έτσι κι εγώ θα πεθάνω με μια μελιτζάνα στο στόμα. Τι ασυναρτησίες είναι αυτές που λες. Καλά, δεν σε ξεσυνερίζομαι γιατί γνωρίζω ότι η Τακαμούρη έχει επηρεάσει την ψυχική σου ισορροπία. Αλλά πού βρήκες αυτή την πανδεσία χοληστερίνης που και υγιή άνθρωπο το στέλνει στον τάφο. Να ω τη μόση μου σακάσει, Ελενίτσα μου. Εσύ, εσύ δολοφόνα, εσύ πουλοπλάσμα προσπαθεί να ξεπαστρέψει την Ελένη μία ώρα αρχίτερα. Μα τι λέτε, κύριε καθηγητά. Σιωπή χλεμονιάρα από την κομούρα που προφανώς. Επειδή ω γυναίκα έχει τα μαύρα στα χάλια, ζηλεύει την Ελένη που έχει τα μαύρα στα χάλια, αλλά είναι κατά την καλύτερη, α πούμε. Βράχει. Όχι, Άννη Μούτσονη! Έξω το σπίτι μου την πρόσωπη! Φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ! Απεσία! Τέρας! Έξω από μέσα! Φύγε από εδώ! Διόλου το κόρη! Τι κακοί άνθρωποι υπάρχουν! Ευτυχώς, ο καλός Θεός με φώτισε την ώρα που προσευχόμουν στην εκκλησία και μου είπε: Κωνσταντίνε, πήγε να δεις τι κάνει αυτό το ταλέπορο πλάσμα. Ναι, αλλά για να μην γίνει ακόμα πιο ταλέπορο, Κωνσταντίνε, μήπως σε φωτίσει ο Θεός και ξεκουμπιστείς και φύγεις από το σπίτι, λέω, γιατί. Τώρα πια θέλω να μείνω λίγο μόνη μου, κουράστηκα. Πάντως, Ελένη, εγώ έχω μια βάσιμη ελπίδα ότι η υγεία σου πηγαίνει προς το καλύτερο. Γιατί όταν πρωτοεκδηλώθηκε η Τακαμούρη, ήσουν ακάτασπη, ήσουν απάλευκη. Και τώρα το χρώμα σου είναι απολύτως φυσιολογικό. Από πάνω, γιατί έριξα μπλάστρι, έβαλα make-up, μπογιατίστηκα, πώς το λένε. Να, τα νύχια μου, τα βλέπεις, τα νύχια μου. Τα νύχια μου δεν τα άπαψα, κάτασπρα είναι. Αχ, Κωνσταντίνε μου, έτσι να μου κάνεις από κάτω, θα βγει η θανατήλα. Σε παρακαλώ, κάνε μου μια χάρη. Επειδή όταν θα πάω στον Άγιο Πέτρο, θέλω να είμαι όμορφη. Όταν πεθάνω, πέρασε με μια λαδομπογιά. Ό,τι θέλεις, Ελένη. Με πινέλο ή μπατανόβουρτσα. Όχι, δε Κωνσταντίνε. Μου είχες πει ότι θα κάτσεις μεριαρνά στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν μπορώ να προσπαθώ να εμφυτεύσω γνώσεις στους κουφιοκέφαλους. Καθήν στιγμή γνωρίζω ότι η Ελένη ψυχοραγεί. Ποια Ελένη, κύριε καθηγήτα, σημαίνει κάτι κακό σε κάποια γνωστή σας. Μάλιστα συμβαίνει. Αλλά δεν θα δώσω αναφορά σε μια σουλουλού. Δεν σας επιτρέπω, δεν είμαι σουλουλού. Είμαι η νηστή του Μάνθου. Α, είστε και κουτί, Σουλουλού. Μετανοείτε, αμαρτωλή. Γιατί εκεί που είστε βυθισμένοι στα Σιδονά, θα ρίξει ο Θεός μια Τακαμούρη και θα βρεθείτε εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναπαύσεως. Τι έγινε, Κωνσταντίνε, απέκτησε συγγένεια με την Ελένη Λουκά. Και εν πάση περιπτώσει, αφού γυρνά νωρίτερα, χτύπα και κανένα κουδούνι. Και τότε γιατί μου έδωσε τα κλειδιά, Μάνθο. Δεν στα έδωσε, Κωνσταντίνε μου, μου τα πήρε με το ζόρι. Και έχω σκοπό να σπάρω και το δεύτερο ζευγάρι, Μάνθο. Έχω σκοπό να συγκλειδώνω εδώ μέσα ολομόναχο όταν εγώ θα λείπω. Ανέστη το τέρας που το μυαλό σου είναι μόνο στα συνουσία. Δεσποινείς. Δηλαδή, Δεσποινείς, εσείς δεν είστε Δεσποινείς από 11 ετών. Άντε, μαζεύτε τα και φύγετε, παρακαλώ. Μάνθο!
Θα το επιτρέψει να με διώξει! Τι να κάνω, τα βγάζει πέρα με τον Κωνσταντίνο τώρα. Όχι, δεν τα βγάζει πέρα. Άντε, μην χάνουμε χρόνο. Γονάτισε, θα γονατίσω κι εγώ. Α γονατίσει κι εσύ, Λουλού, να μετρήσουν 150 κομποσχήνια για την Ελένη. Έφτασε το κομποσχήνι στο χτένι. Έλα, Νικόλα. Έλα, ρε, Ελένη με. Ναι, ρε. Να σου πω, θα αργήσω, Νικολακό. Ναι, μωρέ, κατά τις 10 να έχει αρχίσει η κίνηση. Μην φωνάζει, ρε, Νικόλα, μια φορά πλύντα κι εσύ. Μην κρυνιάζει, ρε, ηλίθιε. Άσε με τώρα να απολαύσω αυτό το σπίτι μου. Καλά, Νικόλα μου, πρώτη φορά τα απολαμβάνω έτσι. Χωρίς τον άλλο, τον ξενόγειο του πέτσι. Ποιο είναι, λες να αυτό να έρθει να με δει. Νικόλα, σε κλείνω, αδειά, γεια. Αλλά θα μου πει, αυτό η κλειδί δεν θα χτυπάγε. Καλού κακό. Ποιο είναι, πεθαίνω. Πάνω! Έλα ρε πάνω, έλα ρε γιατρέ μου. Καλώς τον Πανούλη, τον δόκτορα. Τι κάνεις Πανούλη, παίρνα μέσα. Καλησπέρα Ελένη, πάρ' τα αρρωστή. Άλλα μπλακίτσα Πανούλης. Καλά αυτά, μου σχοβολάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ρε Πανούλη. Έλα μέσα σου κάνω το τραπέζι. Λοιπόν έχω σαλικάρια για χνή, σουπιές κρασάτες και έχω και τούρτα σοκολατίνα. Γουστάρι! Μα εγώ ήρθα για σοκολατίνα να πάμε έξω να φάμε. Μπα, ληστέψαμε καμιά τράπεζα, Πανούλη. Όχι, βρε, βρήκα δουλειά στο θέατρο και είπα μια που τώρα απόσυρωσα τα επαγγελματικά να φροντίσω και τα αισθηματικά. Α, να φροντίσει και τα αισθηματικά. Αυτή την περίπτωση πρέπει να την εξετάσουμε. Μόνο που Πανούλη δεν μπορώ σήμερα. Αύριο, αν γουστάρι, για αύριο είμαι μέσα. Άλλωστε νομίζω πως μου οφείλεις και κάτι. Νομίζω τον έπαιξα καλά το ρόλο μου. Δεν μου αξίζει ένα βραβείο. Φυσικά και το αξίζει. Λοιπόν, λέγεται προτιμάς. Το Όσκαρ του αγαλματάκι, το αγαλματένιο μου κορμί, τρομάρα μου. Φυσικά και το κορμί, τρομάρα μου. Ήρθα πάλι από την πόρτα της κουζίνας για... Α, Ελένη! Είχε λιποθυμήσει η Ελένη και της έδινε το φιλί της ζωής. Εντάξει, γιατρέ μου. Ματίνα μου, δεν ξέρεις τι έπαθα. Αχ, πήγα και γύρισα, Ματίνα μου. Σε ευχαριστώ, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ που με έφερες πίσω, άσε με σε αυτή τη στάση να κατέβω. Δόκτωρ Φιλίππου, αλλά μοιάζεται τελείως διαφορετικός τώρα. Ξέρετε, με πήρε αισθητή μου και μου είπε: Χάνομαι, σβήνω. Και εγώ έβαλα ό,τι βρήκα επάνω μου και ήρθα. Α, μέχρι και τα γυαλιά μου ξέχασα να βάλω. Α, μάλιστα. Έφερα τις θεραπευτικές γαρδουμπίτσες και επί της ευκαιρίας να σας ρωτήσω και κάτι ιατρικό. Δεν μου λέτε, γιατρέ, το σπινάντερο συνίσταται ως αντιβίωση. Συγγνώμη. Άστο. Συνίσταται, Ματίνα μου, συνίσταται και παρασυνίσταται. Να σου πω τώρα, πήγαινε όμως, γιατί ο γιατρός πρέπει να συνεχίσει την εξέταση, γιατρέ. Θέλω και άλλο φίλο της ζωής. Καλά, θα πάω, αλλά θέλω να ρωτήσω και μερικά ιατρικά ακόμη. Δεν μου λέτε, γιατρέ, είστε παντρεμένος, δεσμευμένος ή γκέι. Τίποτα από όλα αυτά. Αχού, σπάνια περίπτωση. Σας αρέσουν οι ξανθές οι μελαγρινές. Μωρή Ματίνα, πήγαινε, σου λέω, πήγαινε πριν μου ξανάρθει ο θάνατος. Καλά, θα πάω. Αλλά δεν μου λέτε, γιατρέ, πώς θα γίνει να σας βλέπουμε κι εμείς περισσότερο. Η Ελένη αύριο μεθαύριο θα μας τελειώσει εμείς στην ανάγκη να χαθούμε. Μωρή Ματίνα. Πώς ναι, παίρνω και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω μια χαρά. Δεν σε έχω ανάγκη, ευτυχώς. Και το βλέπεις να τον πάνω. Αν το βλέπω, λέει, το βλέπω και το καραβλέπω. Γιατί όσο έβλεπα την κατακουζίνα μπάστακα μέσα στο σπίτι, κόντευα να ξεχάσω και πώς το κάνουνε. Ελενάκι, ποτηράκια. Βεβαίως, ναι. Έχω πει εγώ ποτέ όχι. Και επειδή είμαι και σε πολύ τσάκιν κέφι, μπορεί να ρίξω και ένα σκουγκάρισμα. Μου είσαι πλέον περίτος. Κατάλαβες, Νικόλα μου, και για να τη κάνω το χατήρι, δεν βλέπω εγώ το μαθουλίνι μου. Άσε που όταν το βλέπω, ξέρω τέτοιο ώστε να κοιταχτούμε, δεν μας αφήνει. Έχω ρίξει κάτι δεήσεις, ρε Νικόλα. Όπα, του κυρίου Δεϊθόμεν. Αμάν. Το λέω κι εγώ. Αμάν. Τρεις. Αμάν, τι πάθαμε, φίλοι μου. Χάνουμε την Ελένη. Είμαι τόσο τεθλιμμένος που αποφάσισα να έρθω στο ενοπνευματοκοτήριο, ποιο εγώ, να πιω ένα σκληρό αλκοόλ. Ένα ουίσκι, μια βότκα, πιάσε μια σωμάδα straight. Πιάσε, Νικόλα, πιάσε, γιατί εγώ πρέπει να πάω λίγο στην κουζίνα. Όχι. Ελάτε εδώ, Γκασόνελου. Εσείς που υπήρξε την καλύτερη της φίλη. Καθίστε εδώ, σημά μου, να τη θρυνήσουμε, ου μου. Ναι. Να τη θρυνήσετε εσείς. Να τη θρυνήσετε. Θα πάω στην κουζίνα, γιατί θα έρθει η κουζίνα εδώ. Είναι οχώε. Όχι. Και εσύ την εγνώρισες πολύ καλά. Ελάτε, φίλοι μου. Θέλω να κάτσουμε όλοι μαζί να τη θρυνήσουμε. Νάτε. Ας αναπολύσουμε μαζί τις ωραίες στιγμές που περάσαμε με την Ελένη. Εγώ δεν θυμούμαι καμία. Αναπολύστε εσείς. Ελένη! Μαμά! Τι κάνεις εδώ, Ελένη! Εμένα ρωτάς, Κωνσταντίνε. Ρώτα τον Νικόλα καλύτερα. Πρόσφατα 10 μεροκάματα και μου είπε, δεν πάει εσέ. Άρρωστη, ξάρρωστη. Έλα εδώ, να δουλέψεις, να τα πατήσεις, μωρή χαμούρα. Λάκανα κι εγώ. Άζεψα όσες δυνάμεις και μου έχουν περισσέψει. Και ήρθα εδώ να δουλέψω. Τι θα παραγίνεται, παρακαλώ. Καζίκη, καημένο κορίτσι, να ξαποστάσεις. Απάνθρωπε είναι ο Χόε, απέσιο κτίνος, ανθρωπόμορφο γουρούνι. Δεν έχεις ερωτεώσιο πως τόλμησες να βάλεις αυτή τη γυναίκα να δουλέψει όταν γνωρίζεις πολύ καλώς ότι εδώ σε λίγο θα διαβεί τις πύλες της κολάσεως, γιατί εκεί θα πάει, αυτό είναι σίγουρο. Και πολύ μαλάκας. Ναι, Ελένη, καλά το είπες, αυτό είναι. Και τι του λένε τώρα αυτού, Ελένη. Δεν του λένε τίποτα, δεν είναι στιγμή για λόγια, είναι τόσο
Βάρβαρη η συμπεριφορά σου που με αναγκάζεται να χειροδικήσω, κύριε! Ελένη! Κωνσταντίνε, περιμένετε ένα λεπτό! Ελένη! Κωνσταντίνε, δώστε μία και από μένα, γιατί δεν έχω άλλες δυνάμεις. Άρπα ένα κροσέ! Δεν το περίμενα να έχει τέτοια δύναμη ο Βυζαντινό τέτοιο. Δηλαδή, η μύτη του Νικόλα θέλει φουστάνο. Όχι μάνθο φουστάνο, το δικό μου, τον άλλον. Να τον προσλάβουμε μπράβο μόλις στο μαγαζί, φαντάζεσαι. Πάντως έτσι που τον είδα αισθητοποιημένο, συνέλαβα την τελική φάση του φοβερού μου σχεδίου που είναι και καλύτερη. Ελένη, τα σχέδιά σου μας βάζουν όλους σε μπελάδες. Σιγά μωρή, σταμάτα τη μουρμούρα. Άκου λοιπόν τι έχω σκεφτεί. Θα τον ψήσουμε ενώπιον συμβολιογράφου να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του πάνω στη διαθήκη. Είσαι τρελή. Θα παραιτηθεί ο κατακουζινός από την οικία των προγόνων του. Τώρα ειδικά που υποτίθεται ότι σου μένει ένας μήνας. Μα εκεί ακριβώς θα πατήσουμε. Θα τον ψήσεις, γιατί εσύ θα αναλάβεις όλο το μπάρμπεκιου, ότι τώρα που είμαι στα τελευταία μου θα μου δίνει μεγάλη χαρά αν μου κάνει ένα τέτοιο δώρο. Ελένη, δεν σε πιστεύω. Απάτη κανονική. Δηλαδή θα του βάλω στο σπίτι. Ποιο σπίτι, καταρχήν δικό του είναι το σπίτι μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο. Και κατά δεύτερο ρε πέγγε μένα με ξέρει για πατεώνισσα. Ε, ναι. Δίκιο έχει. Αλλά ακούω πώς το έχω σκεφτεί. Αν έχω εγώ το χαρτί στο χέρι, μετά τον κρατάω, παιδί μου, και κάνουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει και από πέρσι. Δηλαδή. Δηλαδή να έρθει κάποιος να εκτιμήσει την αξία του σπιτιού και αφού έχει φράγκα να μου χώσει τα μισά να σηκωθώ να φύγω. Τώρα αυτό που μου λες κάπως δίκιο μου φαίνεται. Ε, βέβαια, ρε Πεγκουλίνη, δίκιο είναι. Το μόνο που πρέπει να σκεφτείς εσύ είναι πώς θα τον ψήσεις να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί τι σώει κατά ηθοποιάρα είσαι. Καλά, αυτό στο πάνω μου. Λοιπόν, να σα αφήσουμε αυτές τις βλακίες να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό. Απόψε βγαίνω με πάνω. Για λέγε, τι να βάλω, να βάλω κάτι σε άσπρο ή κάτι σε μαύρο. Ελένη! Γιατί δεν είσαι ξαπλωμένη, Ελένη? Και τι είναι αυτά που σε άκουσα να λες πριν, τι φόρεμα να βάλω, μαύρο ή άσπρο? Λέγαμε τι φόρεμα να βάλω στην κηδεία μου, Κωνσταντίνε. Να βάλω άσπρο χρώμα, γιατί ξέρεις, τις ανήπαντρες τις άφουνε με άσπρο. Ή να βάλω μαύρο, γιατί δεν είμαι και παρθένα. Καλά, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αν πήγαινε με το πόσους άντρες έχετε πάει, θα έπρεπε να σας βάλουν στην κάσα με τα ισόρουχα. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, εγώ πέρασα για να σου πω μια καλή κουβέντα. Άμα είναι καλή, πες την. Τι κάνουμε, Λιλίτσα, ψυχοραγούμε. Κύριε Βυζαντινό, τέτοια γεια σας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Από εσάς. Περάστε στο γραφείο μου. Λοιπόν, Γκαστόνεβι. Σας παρακαλώ, Δεσποινίστη, δεν είμαι ο κουβαρντάς για να μου κάνετε οντισιόν στην Ηλέκτρα. Κουβαρντά το λένε και αυτή τη στιγμή δεν κάνω οντισιόν. Για την Ελένη, πίκρο θρηνοδόκιμα το στιθοδέρνομαι. Και όταν σας πω τα μαντάτα, θα τραβάτε κι εσείς τα βυζιά σας. Σας παρακαλώ, Δεσποινίστη, πιο κόσμια. Δεν εκδηλώνουμε όλη την πίκρα μας βυζοτραβούμενη. Η Ελένη έκανε διαθήκη, κύριε καθηγητά. Σε αυτή λοιπόν τη διαθήκη λέει πως ό,τι έχει και δεν έχει είναι δικό σας. Έκανε τέτοιο πράγμα η Ελένη? Το έκανε. Αφήνει σε μένα κάποια κομπινεζόν. Και όλα τα άλλα σε εσάς. Δηλαδή τους τυθόδεσμους. Γιατί η Ελένη δεν έχει τίποτα άλλο. Τι λέτε, κύριε καθηγητά? Το σπίτι, αυτό που το βάζετε. Από εδώ και πέρα δεν θα το διεκδικήσει κανένα συγγενής της. Είναι σίγουρα δικό σας. Έκανε τέτοιο πράγμα η Ελένη? Μήπως τελικά δεν πάει στην κόλαση? Κάντε κι εσείς όμως κάτι για αυτήν. Σας εκλυπαρώ. Πέφτω στα πόδια σας, πέφτω. Κάντε της ένα δώρο να φύγει ευτυχισμένη από το μάταιο τούτο κόσμο. Ναι, να της κάνω ό,τι θέλει. Πείτε μου, Δεσποινής, τι θα τη χαροποιήσει πριν την πάρει ο χάρος. Γράψτε τη στο σπίτι. Τι έκανε, λέει? Για λίγες μέρες μόνο, κύριε καθηγητά. Αφού μετά είναι δικό σας. Τη διαθήκη το λέει καθαρά. Ό,τι έχει και δεν έχει είναι δικό σας. Ναι, αλλά. Αυτό αποκλείεται. Είπατε να το ξεσπιτώσετε για ένα μήνα. Άντε το φορτώθηκα εγώ και μου έκανε το βίο αβίωτο. Δηλαδή, ούτε το φοροτεχνικό μου δεν είδα που λέει ο λόγος. Αλλά να του φάει η Ελένη το σπίτι, αυτό δεν θα το επιτρέψω. Βρε μάνθο μου, δεν θα του το φάει, δεν καταλαβαίνεις. Θα τον έχει στο χέρι με αυτό το χαρτί και μετά θα του πει: σκάσε τα μισά λεφτά, να σε αφήσω στην ησυχία σου. Και πού ξέρω εγώ τι κομπίνα θα παίξει μετά η Ελένη στις πλάτες του φίλου μου. Δεν θα το επιτρέψω, σου λέει. Η Ελένη είναι φίλη μου και βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν είναι κομπίνα τώρα. Ναι, και δεν είναι κομπίνα ότι βάλετε έναν ηθοποιό να παίξει στο γιατρό και να διαγνώσει ότι η Ελένη έχει τα καμούρι. Αλλά καλός μαλάκας είναι και ο Κωνσταντίνος που το έφαγε. Μάνθο, δεν θα μιλήσεις. Γιατί αν μιλήσεις, θα σε αφήσω, Μάνθο. Και θα χάσεις τη μοναδική γυναίκα της ζωής σου. Θα πιούμε πρώτα ένα ποτό εδώ ή να φύγουμε αμέσως? Α, καλέ μου, πες, Να πιούμε ένα τώρα στα γρήγορα, και μετά να πάμε οπωσδήποτε στον βουτυκό κόρο, γιατί έχω κλείσει και τραπέζι. Ελένη! Λιπόθυμη, τη μεταφέρω στο νοσοκομείο, κύριε Καρακουζινέ! Βάρη είναι τόσο πολύ. Με φαντάζεστε. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, είσαι και δεν βλέπω και καλά. Ναι, Ελένη μου, εγώ είμαι. Κουράγιο, καλή μου. Κωνσταντίνε, έφτασε η ώρα μου. Γι' αυτό στολίστηκα για να με βρει ο χάρος στολισμένη. Αργότερα θα σε στολίσω κι εγώ. Ενώ όταν θα τα τεινάξεις, όταν θα μας φύγεις, καλή μου. Δεν πρέπει να κάτσεις τρομαλό, πρέπει να την πάω αμέσως στο νοσοκομείο. Και σε ποιο νοσοκομείο, αν επιτρέπετε. Στο αυγογελισμό. Προτού την αυγογελίσετε, να τη δει και ένας άλλος συναδελφός σας. Είναι εδώ στην Αθήνα ο περίφημος Δόκτωρ Παπαϊωάννος του Memorial Hospital και κανόνισε να τη δει. Πληρώνοντας αδρά, βεβαίως.
Να τον γνωρίζετε βεβαίως τον δόκτωρ Παπαϊωάννος. Ναι, ασφαλώς. Απλώς δεν έχει τύχει ποτέ να συναντηθούμε. Κωνσταντίνε, βγαίνει η ψυχή μου. Πρέπει να πάμε αμέσως στο νοσοκομείο. Μανά, ήρθε ο δόκτωρ Παπαϊωάννος. Αμάν. Καλησπέρα, μίστερ Κατακουζινός. Sorry, αλλά είχε τράφικο και άργησα με το κάρο. Πού είναι ο ασθενής? Ο ασθενής δεν είναι εδώ, έχει πάει στο εντατική. Ναι, είναι πάρα πολύ άσχημα, συνάδελφε. Πρέπει να τη μεταφέρω αμέσως στο νοσοκομείο. Μισό λεπτό. Να κάνουμε ένα cross-examination. Termination? Cross-examination. Διασταύρωση διαγνώσεων. Ξέρεις για αυτή τη διασταύρωση. Πάντως δεν είναι κατεχάκι και κεφυσίας γωνία. Μα τι πάθετε, Δόκτωρ Φιλίππου, εσείς, ο περίφημος διευθυντής του TUFTS, Tufts University. Tufts University of Boston. Μα εκεί είναι διευθυντής ο Δόκτωρ Μπέρνστάιν. Ναι, ναι, βεβαίως και είναι διευθυντής ο Δόκτωρ Μπέρνστάιν, αλλά αυτός είχε στη δεξιά πτέρυγα. Εγώ έχω καπαρώσει όλη την αριστερή. Α! Καλέ! Καλέ τι είναι αυτό! Αμάν! Ξαφνικά! Πώς εισάραμε! Καλή μορφή και Έλληνα! Άσε καλό μας! Αν τα δίνα μου να δεις, θα έγινε το θαύμα που λέγες! Μακάρι, Ελένη μου, μακάρι, αλλά περνάει τόσο εύκολα η τρακαμούρη. Ας κάνει μια διάγνωση και ο δόκτωρ Παπαϊωάννος. Μήπως όμως μου βρει ότι δεν έχω τίποτα, γιατί εγώ έτσι μια χαρά που νιώθω. Για να δω, για να δω. Για δες. Ο Γκάτ! Τι, δεν έχω τίποτα, ε! Κωνσταντίνε, έγινε το θαύμα, Κωνσταντίνε, θα πάμε στην Τίνο να προσευχηθούμε γονατιστή! Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αργότερα θα σε γονατίσω. Για να δω. Για βγάλτε λίγο τη γλώσσα. Mm. Oh, shit! Α, ξέρω γλυκά. Να κάτσω. Αφού καθόμαστε τώρα, δεν θα ξανακάτσουμε. Όχι, shit, σκατά. Για να δω και το σφιγμό λίγο. Oh. Τι είναι καλά, τι έπαθε, σε καλά. Κυρία μου, απορώ πώς εσείς ζείτε ακόμα. I never heard that nosos, χαμαμούρι που είπε ο συνάδελφος, αλλά εσείς πάσχετε από τη σπανιότατη νόσο Τερεζίνα, η οποία 100%, 100% είναι θανατηφόρος. Τι Τερεζίνα, καλά, αφού εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Παιδική είμαι. Αυτή η νόσο είναι ασυμπτωματική. Ακόμα και τώρα που μιλάμε έτσι ξαφνικά, μπορεί να μείνετε στον τόπο. Μου φαίνεται πως πρέπει να πάω να βρω άλλη γκομμένα. Μη στεναχωριέσαι, Ελενίτσα, σκέψου κάτι ευχάριστο. Σκέψου ότι αύριο θα σου παραχωρήσω το σπίτι. Τι να το κάνω το σπίτι, ρε! Από αύριο θα πάω από Τερεζίνα! Δεν ξέρω αν θα πας από Τερεζίνα, Ελενίτσα. Από κατά κουζίνα όμως θα πας σίγουρα! Γιατί αυτή τη φορά θα σε σπάξω καυσί! Ζώνη αγνότητος. Εγώ δεν πέρασα καλοκαίρι. Εγώ πέρασα εκείνο, πώς το λέγαμε παλιά, κάντε έρωτα και όχι πόλεμο. Ναι. Το ακριβώς το αντίστροφο. Δεν ακούτε καρσόνα τον κόδωνα? Από ό,τι φαίνεται, ακούτε κι εσείς τον κόδωνα. Άντε τσακίσου κι άνοιξε. Εγώ μιλούσα με όρος. Έλα, ρε, άρχισε τώρα να μιλάς και με τα βουνά. Μπράβο, σε καλό δρόμο είσαι, τα πάρεις και όλο θα ησυχάσουμε. Με άφανο, η τιμέρα λάγιο πατέρα, με άγιον όρος μιλούσα. Ωραία, δεν πάω να μιλούσες και με την κοιλάδα των τεμπών. Απαράτα μας τελικά.
Εκεί δεν μπορώ. Δηλαδή χρειάζομαι αποτοξίνωση. Μα μια εβδομάδα, ένα μήνα, μια μέρα, κάτι να γίνει, βραδερφέ, να φύγει από το σπίτι. Να φύγετε εσείς από το σπίτι, Δεσποινίδη, για να αποτοξινωθείτε από μένα. Φύγετε, ντε, εξαφανιστείτε. Τι είπες, Ρεμούχλα, φύγω από το δικό μου το σπίτι. Μην ξαναφύγει στην οικία των προγόνων μου σπίτι σου. Πηγαίνει, Ελένη. Να σου πω, δεν είμαι δουλάρα, να πας να ανοίξεις εσύ, εντάξει. Γιατί κάνεις για τίποτα άλλο, μόνο για δουλάρα κάνεις. Τι είπες, τι είπες, θα σου πάρω τη γαλαμπούκα. Καλά, παιδιά, γιατί δεν έγινε, τι πάθατε. Τι πάθανε. Κωνσταντίνο και Ελένη πάθανε. Μα τρελάνανε πάλι. Ελενίτσα, καλό χειμώνα. Τι να σου πω, με αυτόν τον κάλο που συγκατοικώ, κάλο θα είναι και ο χειμώνα. Και θα συγκατοικείτε διαβίου με κάλο, Δεσποινίδη. Διότι τον κάλο τον έχετε στον εγκέφαλό σα. Κωνσταντίνε, σε θέλω. Εγώ πάλι ουδόλο. Έχω να συγγράψω, γι' αυτό συγγνώμη, θα σα γράψω. Θα μα γράψει. Αν σε πάλι να μιλάει ελληνικά. Με βρει καλά, αλλά ό,τι του μάθω, ξεπατικοσούρα. Αυτή η φρικτή αργό, την οποία κακώ επηρεάζομαι και χρησιμοποιώ. Τα ελληνικά δεν είναι καθόλου ελληνικά. Ελληνικά είναι η γλώσσα την οποία διδάχθημε παιδιόθεν, αρχής γενωμένης από το δημοτικό, όπου, όπως θα θυμίσαι, Μάνθο, είχαμε εκείνο τον περίφημο διδάσκαλο, τον περίαδρον Λιόλιον. Τι είναι, ρε παιδί μου, αυτές οι συμπτώσεις. Ακριβώς για αυτόν, για τον κύριο Λιόλιον έρχομαι να σου μιλήσω. Έλα, πολλά χρόνια θα ζήσει. Δεν το βλέπω. Είχαμε πάει το πρωί στον επαγγελισμό τον πατέρα μου για το ετήσιο check-up και στον διπλανό θάλαμο Κωνσταντινή για το δάσκαλό μας. Σε κατάσταση τέζα. Ο οποίος μόλις με είδε, έγινε πιο τέζα. Διότι, όπως θυμούμε, αναφερόμενος σε σένα πάντα, ο περίεργος Λιόλιος έλεγε: μαθητές σαν το φουστάνο πρέπει να ρίπτονται στον Γιάννα. Όχι, Κωνσταντίνε. Μόλις με είδε, ψιλοσυνήλθε και μου είπε: θα ήθελα πριν κλείσω τα μάτια μου να δω εκείνο τον άριστο μαθητή μου, τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Βέβαια, παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Ένας Λιόλιος δεν θα συμπαθούσε. Το γιαγιό. Σε άκουσα, Ελένη, και δεν θέλω να σε υβρίσω, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά ταράχθηκα πάρα πολύ. Πες μου, Άνθρο. Τι εννοείς πριν κλείσει τα μάτια του, είναι τόσο άσχημα ο περίανδρος Λιόλιος. Είναι και 90 χρονών, Κωνσταντίνε. Και τι θα πει αυτό. Μπορεί να υποφέρει ο άνθρωπος. Πρέπει να τρέξουμε, να του συμπαρασταθούμε, να σταθούμε δίπλα του. Δεν ξέρω, ταράχτηκα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Τον αγαπούσατε πολύ αυτόν τον κύριο Λιόλιο, κύριε Βιζετό, τέτοια. Τον Λιόλιο. Αν αγαπούσα τον περίανδρο Λιόλιο, βεβαίως και τον αγαπούσα. Και γενικώς, όταν ακούω για αρρώστου, ταράζομαι τα λιόλια, τα ομάλα. Είναι το κουμπί του. Αφού όταν είμαστε μικροί, για να του πάρω το κουλούρι, έκανα ότι έχω πυρετό. Μάρθο, να πάμε αμέσως στο νοσοκομείο να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Αλλά εκεί στο νοσοκομείο θα έχει και άλλους αρρώστους. Θα πρέπει να τους συντρέξουμε όλους. Πανικό έπαθα τώρα. Το άλλο που μου είπε ο Μάνθος και κουφάθηκα, είχαν λέει ένα φίλο στο στρατό, ο οποίος αρρώστησε πάρα πολύ βαριά και ο Κωνσταντίνος για να τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα του έγραψε μια γκαρσονιέρα που είχε στην οδό Φιλής. Ωραία, και μετά τι έγινε. Ο άρρωστος έγινε καλά, αλλά επειδή ήταν μεγάλη λέρα, κράτησε την γκαρσονιέρα, την έκανε πορνείο και έγινε ταβατζής. Τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία. Μας διδάσκει ότι τα μπουρδέλα στην οδό Φιλής δεν είναι μόνο τριάρια, είναι και γκαρσονιέρες. Ελένη, σκάσε. Μας διδάσκει ότι βυζαντινό τέτοιο κατά βάθος έχει καλή καρδιά. Ναι, αλλά κατά πλάτος είναι τυπαθούκλα. Τι να κάνω, δηλαδή, να πέσω ξερή, να πεθάνω για να μου φερθεί σαν άνθρωπο. Αλλά τι είπα τώρα, τι σκέφτηκα. Να σου πω εγώ τι σκέφτηκα. Να πας στην κουζίνα να πίνεις κανένα ποτήρι. Πάψε, ρε Νικόλα, εγώ τώρα έχω φάγα αφλασιά, έχω ιδέα τρομερή. Μπορεί να έκανα μαύρες διακοπές το καλοκαίρι, αλλά θα κάνω φθινοπορεινές διακοπές σούπερ. Βρε, Λινάκι, πώς θα κάνεις διακοπές, αφού δεν έχεις μία. Να την κάνω τη μία, ρε παιδί, έχω την άλλη, έχω το σπίτι μου. Ας πούμε, λέω, ότι πάσχω από μία ανίατο ασθένεια. Καλή κούφια η ώρα που τα ακούει. Καλή χτύπα ξύλο. Εντάξει, μην χτυπιέστε, ξέρω ότι με αγαπάτε, γι' αυτό θα με βοηθήσετε να εφαρμόσω το σχέδιο πέτρα για τα κουζίνα από το σπίτι. Κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά! Μαρία, ο σεισμός! Μα, ποιος εσύ? Εγώ, η συμπάθειά σας, ο Νικόλας είμαι. Παναγία μου, ο ενοχός. Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στο υπνοδωμάτιό μου? Καλά το είχα υποψιαστεί εγώ ότι είσαι ανώμαλος. Τι ανώμαλος, κύριε καθηγητά? Σας ξύπνησα να σας πω ότι φέραμε μαζί με την Πέγκη την Ελένη στο σπίτι. Και τι μου το λες αυτό για να χαρώ? Θα χαιρόμουν αν δεν τη φέρνατε. Ακούστε με, κύριε καθηγητά, η Ελένη κάτι έπαθε εκεί που σέρβιρε μια τεκίλα σαράις. Η Αλεξάνδρ ήταν. Ή μπλακάσαν. Σαν Ράις, το ηλιοβασίλεμα κλειστή. Αλεξάνδερ, ο Αλέξανδρος και ένας μαύρος Ρώσος. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα ξενόφαρτα που μου λες. Εξηγήσου, είναι ο Χόε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Εκεί που σέρβιρε ένα κοκτέιλ η Ελένη έπεσε ξερή. Η Ελένη, ξερή. Χριστός και Παναγία. Έλα, σβήστο, μπορεί να μπει. Σιγά, μωρέ. Αυτός δεν μπαίνει ποτέ χωρίς να χτυπήσει. Μπαίνει, σε καλά. Χριστέ μου, βγάζει καπνούς. Κωνσταντίνε, πρέπει να έχω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς τη λύσα βγάζει σαφρούς, εγώ βγάζω καπνούς. Κωνσταντίνε, έγινα μπουρού. Μπουρού, μα τι έπαθες? Δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι καλά. Νιώθω κρυάδες, νιώθω ταχυπαλμίες, κομμάρες, κόπωση, αιμόπτυση. Και αιμόπτυση. Ναι, αμέ, θες να σε φτύσω για να δεις? Όχι. Μα τι συμβαίνει? Αυτό είναι Χριστός και Παναγία. Μήπως την πείραξε κάτι που έφαγε ο Χοέ? Και η γκαρσόνα βου. Γκαρσόνα βιού, μήπως φάγατε κι εσείς το ίδιο και σας πείραξε? Όχι, εγώ φάγα πόρτα. Πόρτα. Χριστέ μου, με τις αρρώστιες μου κόπτονται τα ύπατα. Να την μεταφέρουμε πηγόντως στο νοσοκομείο. Όχι!
Αυτό. Αυτό ακριβώς άκουγα από το πρωί ως το βράδυ, Πέγγι μου. Η προσωπική μου ζώνη αγνότητος. Εγώ δεν πέρασα καλοκαίρι. Εγώ πέρασα εκείνο, πώς το λέγαμε παλιά, κάντε έρωτα και όχι πόλεμο. Ναι, ναι. Το ακριβώς το αντίστροφο. Δεν ακούτε καρσόνα τον κόδωνα! Από ό,τι φαίνεται, ακούτε κι εσείς τον κόδωνα. Άντε τσακίσου κι άνοιξε. Εγώ μιλούσα με όρος! Έλα, ρε, άνοιξε τώρα, μιλάς και με τα βουνά! Μπράβο, σε καλό δρόμο, ή θα τα πάρεις και όλο θα ησυχάσουμε. Με άθο ανόητη, με έναν άγιο πατέρα, με άγιον όρος μιλούσα! Ωρε, δεν πάω να μιλούσες και με την κοιλάδα των τεμπών. Απαράτα μας τελικά. Παιδί, δεν μπορώ. Δηλαδή, χρειάζομαι αποτοξίνωση. Μα μια εβδομάδα, με ένα μήνα, μια μέρα, κάτι να γίνει, βραδερφέ, να φύγει από το σπίτι. Να φύγετε εσείς από το σπίτι, Δεσποινίση, για να αποτοξινωθείτε από μένα. Φύγετε, ναι, εξαφανιστείτε. Τι είπες, ρε μούχλα, φύγω από το δικό μου το σπίτι. Μην ξαναπείς την οικία των προγόνων μου σπίτι σου. Πήγαινε, άρεσε, Ελένη. Να σου πω, δεν είμαι δουλάρα, να πας να ανοίξεις εσύ, εντάξει. Γιατί κάνεις για τίποτα άλλο, μόνο για δουλάρα κάνεις. Τι είπες, τι είπες, θα σου πάρω την καλαπούλα. Καλά, παιδιά, και τι έλεγε, τι πάθατε. Τι πάθανε. Κωνσταντίνο και Ελένης πάθανε. Μας τρελάνανε πάλι. Ελενίτσα, καλό χειμώνα. Τι να σου πω, με αυτόν τον κάλο που συγκατοικώ, κάλο θα είναι και ο χειμώνας. Και θα συγκατοικείτε διαβίου με κάλο, Δεσποινής. Διότι τον κάλο τον έχετε στον εγκέφαλό σας. Κωνσταντίνε, σε θέλω. Εγώ πάλι ουδόλος. Έχω να συγγράψω, γι' αυτό συγγνώμη, θα σας γράψω. Θα μας γράψει. Άρχισε πάλι να μιλάει ελληνικά. Με βρίζει καλά, αλλά ό,τι του μάθω, ξεπατικοσούρα. Αυτή η φρικτή αργό, την οποία κακώς επηρεάζομαι και χρησιμοποιώ. Τα ελληνικά δεν είναι καθόλου ελληνικά. Ελληνικά είναι η γλώσσα την οποία διδάχθημε παιδιόθεν, αρχής γενωμένης από το δημοτικό. Όπου, όπως θα εκτιμήσει ο Μάνθο, είχαμε εκείνο τον περίφημο διδάσκαλο, τον περίαντρον Λιόλιον. Τι είναι, ρε παιδί μου, αυτές οι συμπτώσεις. Ακριβώς για αυτόν. Για τον κύριο Λιόλιον έρχομαι να σου μιλήσω. Έλα, πολλά χρόνια θα ζήσει. Δεν το βλέπω. Είχαμε πάει το πρωί στον Ευαγγελισμό τον πατέρα μου για το ετήσιο τσεκάπ και στον διπλανό θάλαμο Κωνσταντινίδη για το δάσκαλό μας. Σε κατάσταση τέζα. Ο οποίος μόλις με είδε έγινε πιο τέζα. Διότι, όπως συνθυμούμε, αναφερόμενος σε σένα πάντα, ο περίεργος Λιόλιος έλεγε μαθητές σαν το φουστάνο πρέπει να ρίπτονται στο γιάδα. Όχι, Κωνσταντίνε. Μόλις με είδε, ψιλοσυνήλθε και μου είπε: θα ήθελα πριν κλείσω τα μάτια μου να δω εκείνο τον άριστο μαθητή μου, τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Βέβαια, Πέγγι μου, δεν καταλαβαίνεις. Ένας Λιόλιος, ποιον θα συμπαθούσε, το γιαγιό. Σε άκουσα, Ελένη, και δεν θέλω να σε υβρίσω, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά ταράχθηκα πάρα πολύ. Πες μου, Άνθρωπο. Τι εννοείς πριν κλείσει τα μάτια του, είναι τόσο άσχημα ο περίανδρος Λιόλιος. Είναι και 90 χρονών, Κωνσταντίνε. Και τι θα πει αυτό. Μπορεί να υποφέρει ο άνθρωπος. Πρέπει να τρέξουμε, να του συμπαρασταθούμε, να σταθούμε δίπλα του. Δεν ξέρω, ταράχτηκα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Τον αγαπούσατε πολύ αυτόν τον κύριο Λιόλιο, κύριε Βιζετό, τέτοια. Το Λιόλιο. Αν αγαπούσα τον περίανδρο Λιόλιο, βεβαίως και τον αγαπούσα. Και γενικώς, όταν ακούω για αρρώστους, ταράζομαι τα λιόλια, τα ομάλα. Είναι το κουμπί του. Αφού όταν είμαστε μικροί, για να του πάρω το κουλούρι, έκανα ότι έχω πυρετό. Μάρθο, να πάμε αμέσως στο νοσοκομείο να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Αλλά εκεί στο νοσοκομείο θα έχει και άλλους αρρώστους. Θα πρέπει να τους συντρέξουμε όλους. Πανικό έπαθα τώρα. Το άλλο που μου είπε ο Μάνθος και κουφάθηκα, είχαν λέει ένα φίλο στο στρατό, ο οποίος αρρώστησε πάρα πολύ βαριά και ο Κωνσταντίνος για να τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα, του έγραψε μια γκαρσονιέρα που είχε στην οδό φυλής. Ωραία, και μετά τι έγινε. Ο άρρωστος έγινε καλά, αλλά επειδή ήταν μεγάλη λέρα, κράτησε την γκαρσονιέρα, την έκανε πορνείο και έγινε ταβαντζής. Τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία. Μας διδάσκει ότι τα μπουρδέλα στην οδό φυλής δεν είναι μόνο τριάρια, είναι και γκαρσονιέρες. Ελένη, σκάσε. Μας διδάσκει ότι ξαντινό τέτοιο κατά βάθος έχει καλή καρδιά. Ναι, αλλά κατά πλάτος είναι τυπαθούκλα. Τι να κάνω, δηλαδή, να πέσω ξερή να πεθάνω για να μου φερθεί σαν άνθρωπο. Αλλά τι είπα τώρα, τι σκέφτηκα. Να σου πω εγώ τι σκέφτηκα. Να πας στην κουζίνα να πλύνεις κανένα ποντίρι. Πάψε ρε Νικόλα, εγώ τώρα έχω φάγα φλασιά, έχω ιδέα τρομερή. Μπορεί να έκανα μαύρες διακοπές το καλοκαίρι, αλλά θα κάνω φθινοπορεινές διακοπές σούπερ. Βρε Λινάκι μου, πώς θα κάνεις διακοπές, αφού δεν έχεις μία. Να την κάνω τη μία ρε παιδί, έχω την άλλη, έχω το σπίτι μου. Ας πούμε λέω, ότι πάσχω από μία ανίατο ασθένεια. Καλή κούφια η ώρα που τα ακούει. Τι όλα χτύπα ξύλο. Εντάξει, μην χτυπιέστε, ξέρω ότι με αγαπάτε, γι' αυτό θα με βοηθήσετε να εφαρμόσω το σχέδιο πέτρα την κατακουζίνα από το σπίτι. Κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά! Κύριε καθηγητά! Έχει ο σεισμός! Ποιος εσύ! Εγώ! Η συμπάθειά σας, ο Νικόλας είμαι! Παναγία μου! Ο ενοχός! Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στο υπνοδωμάτιό μου! Καλά το είχα υποψιαστεί εγώ ότι είσαι ανώμαλος! Τι ανώμαλος, κύριε καθηγητά! Σας ξύπνησα να σας πω ότι φέραμε μαζί με την Πέγγι την Ελένη στο σπίτι! Και τι μου το λες αυτό για να χαρώ! Θα χαιρόμουν αν δεν τη φέρνατε! Ακούστε με, κύριε καθηγητά! Η Ελένη κάτι έπαθε εκεί που σέρβιρε μια τεκίλα σαράις! Ή Αλεξάνδρ ήταν! Ή Black Russian. Sunrise, το ηλιοβασίλεμα αγγλιστή. Αλεξάνδρ, ο Αλέξανδρος και ένας μαύρος Ρώσος. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα ξενόφατα που μου λες. Πρέπει να εξηγήσου, είναι ο Χόε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Εκεί που σέρβιρε ένα κοκτέιλ η Ελένη έπεσε ξερή. Η Ελένη, ξερή. Χριστός και Παναγία. Έλα, σβήστο, μπορεί να μπει. Σιγά, μωρέ. Αυτός δεν μπαίνει ποτέ χωρίς να χτυπήσει. Μπαίνει σε καλά. Χριστέ μου, βγάζει καπνούς. Κωνσταντίνε. Πρέπει να έχω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς τη λες να βγάζεις σαυρούς, εγώ βγάζω καπνούς. Κωνσταντίνε, έγινα μπουρού. Μπουρού,
Μα τι έπαθες? Δεν ξέρω. Δεν αισθάνομαι καλά. Νιώθω κρυάδες, νιώθω ταχυπαλμίες, κομμάρες, κόπωση, αιμόπτυση. Και αιμόπτυση. Ναι, αμέ. Θες να σε φτύσω για να δεις? Όχι. Μα τι συμβαίνει? Αυτό είναι Χριστός και Παναγία. Μήπως την πήραξε κάτι που έφαγε ο Χοέ. Και γκαρσόν αυγού. Γκαρσόν αυγού, μήπως φάγατε κι εσείς το ίδιο και σας πήραξε? Όχι, εγώ φάγα πόρτα. Πόρτα. Χριστέ μου, με τις αρρώστιες μου κόπτονται τα ύπατα, να την μεταφέρουμε επιγόντως στο νοσοκομείο. Όχι, όχι στο νοσοκομείο, καλύτερα εδώ. Άμα με αφήσετε έτσι απόψε στην ησυχία μου, μπορεί λέω, αύριο να είμαι λίγο καλύτερα. Παιδιά, ο Μάθος έχει ένα καταπληκτικό παθολόγο κολλητό του φίλου, τον δόκτωρα Φιλίππου. Λέω να του πω να τον παρακαλέσει αύριο να δει την Ελένη. Έχει ο Μάθος φίλο κάποιο δόκτωρα Φιλίππου και πώς δεν τον ξέρω εγώ? Α! Ω! Έχει φίλο ο Μάθος τον περίφημο δόκτωρα Φιλίππου. Από το πασίγνωστο TUFTS University of Boston! Τι δόκτωρο Φιλίππου και κουραφέξτε, ρε παιδί. Έχετε τρελαθεί τελείως. Θα πουλήσετε τέτοιο παραμύθι στον κολλητό μου. Ρε Μάθο, μου ξέρεις τώρα τι καταπίεση είναι να μένεις με το κατακουζινό. Η Ελένη τα έχει παίξει τελείως. Άστε να κάνει ένα time out. Αυτά είναι άγρια πράγματα, παιδί μου. Θα παραστεί στη βαριά άρρωστη για να τσιάνει όλα τα χαρτίρια ο Κωνσταντίνος. Τώρα, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτά τα σχέδια. Άστε δηλαδή που μου είναι αδύνατο να λέω ψέματα. Α, με συγχωρείτε αυτά. Χαχα, σας κορόιδεψα. Δεν είμαι ο Μάνθος, είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής. Αφήστε το μήνυμά σας μετά το... Γεια σου, Μάνθο. Είμαι η Ζώζα. Μάνθο, πρώτον γιατί κάνεις τον τηλεφωνητή. Και δεύτερον γιατί αποσυνδέεις τον τηλεφωνητή και δεν αφήνεις να ακούσουμε τι θέλει αυτή η Ζώζα. Ποια? Η Ζώζα, η εφοριακός. Πρώτη να θέλει η Ζώζα, η εφοριακός. Να μου κάνει έλεγχο στα βιβλία. Συγγνώμη, είναι εφοριακός και σε λέει Μάνθο. Ναι, με λέει έτσι Μάνθο, διότι τη λαδώνω και έχουμε αυτή την οικειότητα, κατάλαβες. Ναι, ρε Μάνθο, αλλά δεν. Άσε τώρα τα άλλα, παιγγί μου, και πάμε στα άλλα. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ελένη να στήσει τον κόλπο ο ασθενής. Εδώ μου ζητάει η φίλη της μοναδικής μου αγάπης βοήθεια. Και εγώ θα κάθομαι να μιλάω για εφοριακούς. Τόσο πολύ μ' αγαπάς. Τόσο βέβαια, παιγγί. Τόσο κι άλλο τόσο, δηλαδή. Δεν μου λες τώρα, πού θα βρούμε δόκτωρα Φιλίππου, μου λες. Καλή, αυτό στο πάνω μου. Έχω εγώ ένα φίλο ηθοποιό, όχι γνωστό, αλλά πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και γουστάρει και την Ελένη. Λοιπόν, αυτό να το δεις να κάνει το γιατρό, τι φιλανά έχει ο Τζορτζ Κλούνεϊ στην εντατική. Στην εντατική φοβούμαι ότι θα μην μάθω. Η κατάστασή της είναι πολύ άσχημη. Ένα μόνο θα σου πω. Κάθε φορά που μπαίνω στο δωμάτιό της, βγάζει καπνούς. Καημένο κορίτσι, ας στηρίξουμε τις ελπίδες μας στον δόκτωρα Φιλίππου. Ξέρεις, είναι μεγάλη τύχη που βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Εγώ πάλι αυτό το δόκτωρο Φιλίππου δεν τον έχω ακουστά. Ούτε ως περίφημο γιατρό, αλλά ούτε και ως φίλος. Μήπως δεν προσέξεις ποτέ όταν σου μιλάω. Εσύ να το μυαλό σου είναι συνέχεια στο αποχαιρετικό σύστημα του Βυζαντίου. Ο δόκτωρο Φιλίππου είναι ο γιατρός που έσωσε το θείο μου στην Αμερική. Ποιο θείος? Έχεις εσύ θείο στην Αμερική? Ούτε αυτό το θυμάσαι? Μήπως σε κοιτάξεις και σένα για Αλτσχάιμερ? Θα σε εξίδριζα τώρα, αλλά είμαι τρομερά ταραγμένος. Μπορεί να μην ήταν ιδανικές οι σχέσεις μου με την Κασόνα Μάνθο, αλλά έτσι όπως την είδα καταβεβλημένη έπαθα μεγάλο σοκ. Α, αυτός είναι. Πάω να ανοίξω. Όχι, θα ανοίξω εγώ ο σκοδεσπότης. Όχι, Κωνσταντίνε, εγώ πρέπει να ανοίξω. Εμένα πρέπει να δει πρώτο. Σε παρακαλώ, Μάνθο. Πρώτη φορά επισκέφτεται την οικία μου και το πρέπον είναι να το ανοίξω εγώ αυτό προσώπος. Όχι, Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ. Α! Γαπητέ μου, Μάνθο. Πόσο καιρό έχω να σε δω. Ορίστε. Όχι, γιατρέ, εγώ είμαι ο Μάνθος. Μα τόσο πολύ άλλαξα. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Κατακουζίνος, ο οποίος φαγώθηκε να ανοίξει την πόρτα. Έλα, βρε Μάνθο, πώς είναι δυνατόν να μην σε γνωρίσω? Έκανα το πρωί 6 εγχειρήσεις στο ιατρικό κέντρο και έχει θολώσει το μάκρυ. Θα ήταν δύσκολες εγχειρήσεις, δόκτωρ. Μην το συζητάτε καθόλου. Έχω κάνει μία εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, ένα νοτίο μυελό, ένα μπροστάτη, δύο ρυθρική αυτή και μία εγχείρηση αλλαγής φύλου. Έχετε μεγάλη γκάμα. Ασφαλώς, αγαπητέ. Γι' αυτό και γίναμε γιατροί, για να θεραπεύουμε εν πάσα νόσων και μαλακία. Γιατρέ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, αλλά επήγει πρώτα να δείτε τη φίλη μας. Είμαι θα πολύ ανήσυχη, γιατρέ μου. Μόνο να δείτε το χρώμα της, θα τρομάξετε. Άλλο το εκρού του νεκρού. Αυτό το αλεύρι για όλες τις χρήσεις είναι τελικά για όλες τις χρήσεις, ρε παιδί μου. Και το μαλλί τζίβα από την Αλουσία, καλά μιλάμε και γαμώ τα χάλια έχω. Μπράβο μου! Ιάπωνας στο θέατρο Νό. Να σου παίξω λίγο. Όχι, άστο καλύτερα. Σήμερα εγώ είμαι ηθοποιός. Δεν μου λες, ρε Παγκουλίνη. Το ρεσταλάκι χθες πώς σου φάνηκε? Καλό. Καλό ήταν, αλλά εγώ θα έβαζα και λίγο βιχαλάκι. Ξέρεις, η κυρία με τις καμελίες. Μην κακό, κάτσε να κάνω μια πρόβα. Ελένη μου, αυτό δεν είναι Μαργαρίτα Γκοτιά, αυτό είναι ο Νταλκέρης ο φυματικός. Από εδώ, γιατρέ! Να σου πω, Παγκουλίνη, άμα σκάσει με τη Ματινά, θα σκάσει, γιατί αυτή αν δεν δει την κατακουζίνα θα σκάσει. Άκου, μωρή, μην τυχόν και της πεις τίποτα για το σχέδιο. Αλλή μονό μας, αυτήν και ηθικό στοιχείο θα αρχίσει. Τι κάνετε στον κύριο καθηγητή, ντροπή σας, θα του τα ξεράσει όλα. Κάσε, τώρα και τέσσε, ο Μάνθος μας προειδοποιεί. Από εδώ σας είπα. Τι φωνάζεις, αδικέφαλε. Κουφός είναι ο γιατρός σύστραβος. Αφού από εδώ πηγαίνω, πού θα πάει, από εδώ θα πάει. Συγγνώμη, από την αρχή την Ελένη, είμαστε σε υπερένταση. Ακούτε, γιατρέ, σαν ρηχηθμός πληγωμένου λέοντος. Αν είναι κάτι σοβαρό, σας παρακαλώ, μην της το πείτε. Έλα, βάλε αυτό στο κεφάλι σου. Ωραία, εκεί. Κάτι με κόβει, μωρί, στην πλάτη, τι είναι?
Τα τσιγάρα, δώστε μου. Δώστε μου, παιδιά. Καλά τρελάθηκες, Ελένη. Τώρα θα καπνιστείς. Έχω τράκρο, ε. Μπαίνουμε τώρα! Σκάσε επιτέλους, Μάνθο. Θα λυσκίσει το Λέοντα, την είναι ασθενή. Περάστε. Είδατε, γιατρέ, το καπνό. Σαν να είχε αναθυμιάσει ο Βεζούβιος. Πρέπει να βράζουν όλα τα τούτα της. Εσείς θα είστε ο δόκτωρ Φιλίππου. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, γιατρέ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τη δύσμηρη φίλη μας. Σας σχετεύω. Έχετε τρελαθεί, γκαρσόνε μου! Κρατάτε ένα μέρος τσιγάρο μπροστά στην ασθενή. Μα τόσο ανεύθυνοι είστε, λοιπόν. Σιωπή! Σιωπή, επιτέλους. Αφήστε να μιλήσει η επιστήμη. Πώς αισθάνεστε, Δεσπόζο Μιχάκη? Τι να σας πω, γιατρέ μου, νιώθω μια εξάντληση, ένα χάσιμο. Και αυτή η γεύση από το λεύρι. Πιέσε μέσα πολύ χρόνο που δεν γίναμε ευζώνη. Ευζώνη, ε! Είναι σοβαρό αυτό το ευζώνη, γιατρέ. Και το χρώμα της, το χρώμα της είναι τρομερό. Σαν να τη βουτάνε στη χλωρίνη, ξασπρίζει συνεχώς. Σοπάστε, σας παρακαλώ, σοπάστε. Αφήστε την επιστήμη να ολοκληρώσει την εξέταση. Γιατρέ, το σκαμπό. Ευχαριστώ, παιδί μου. Έχει φλέμα. Πιο μικρό φακό δεν έχετε, γιατρέ. Δεν είμαι και ομίχλη. Μη φοβάστε, Ελένη. Δεν θα σας πονέσω πολύ. Για να δούμε, λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, η κόρη έχει διαστολή. Το ασπράδι έχει συστολή. Καλά, η ίρις είναι φευγάτη εντελώς. Α, ναι, να το. Και βλέπω μια αρχή καταράκτη. Τι καταράκτη, γιατρέ. Πώς καταράκτη, μια κοπέλα είδε. Είναι και καλπάζων καταράκτη. Εν τόσο λίγο πρόκειται να ξεπεράσει ακόμα και τον καταράκτη της αδέσης. Λοιπόν, Ελένη, κορίτσι μου, σε παρακαλώ. Βγάλε γλώσσα. Μέσα γλώσσα. Χριστέ μου, τι χρώμα είναι αυτό. Πώς, γιατρέ, εγώ το είδα ροζ. Ναι, αλλά τι ροζ. Είναι ροζ παλ, δεν είναι ροζ μπομπόν. Ακούς, Μπέγκη, καλή μου φιλενάδα. Η γλώσσα μου δεν είναι ροζ μπομπόν. Κουράγιο, φίλη μου, κουράγιο. Με την κατάλληλη θεραπεία θα ροζ μπομπονίσει πάλι. Γιατρέ, αν τελειώσατε την εξήγηση, μήπως να μιλήσουμε κατηδίαν. Όχι, γιατρέ μου, μη φύγετε. Θέλω να τα πείτε όλα μπροστά μου. Θα το αντέξω. Πεςτε μου, έχω κάτι τόσο σοβαρό. Επειδή είστε τόσο γενναία, θα σας πω όλη την αλήθεια. Τόσα χρόνια που είμαι επικεφαλής του τμήματος ερευνών του UFTS University και είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα μου που συναντάω μια τόσο σπάνια ασθένεια από την οποία και πάσχεται. Σπάνια ασθένεια. Κωνσταντίνε, στο ύψος σου. Πάσχεται από το σύνδρομο Τακαμούρι. Έχω Τακαμούρι. Έχει η Ελένη Τακαμούρι. Η Ελένη έχει Τακαμούρι. Η Ελένη έχει. Τι είναι, παιδιά, το Τακαμούρι? Το τακαμούρι προήλθε από μια μετάλλαξη που πρωτοεμφανίστηκε στο Αυστραλιανό κοάλα. Κατά τη διάρκεια αυτής της φρικτής νόσου, όλα τα ερυθρά αιμοσφαίρια γίνονται λευκά. Εξού και το χλωμόν του προσώπου. Εντάξει, κοιμήθηκε. Λοιπόν, γιατρέ. Πώς θεραπεύεται αυτό το τακαμούρι? Δυστυχώς, κύριε Κατακουζινέ, το τακαμούρι δεν επιδέχεται καμιά θεραπεία. Αντιθέτως, εξελίσσεται ραγδαίως. Λυπάμαι θα σας το πω, αλλά η Δεσποινής Βλαχάκη δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά της. Δεν είναι δυνατόν. Να φωνάξουμε έναν γιατρό! Εγώ είμαι γιατρός. Ναι, σωστά. Γιατρέ, μήπως να την ξαναεξετάσετε? Τι λες, Κωνσταντίνε! Ο δόκτωρ Φιλίππου θα πέσει ποτέ έξω! Είναι πολύ σκληρό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποκρύψω την αλήθεια. Η Δεσποινής Βλαχάκη θα ζήσει λιγότερο όπως ο κρατένας γάμος του Απόστολου Γκλέτσου. Του Απόστολου! Ποιος είναι αυτός? Ένας μήνας! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μην κάνεις έτσι, μπρε Κωνσταντίνε. Εσύ το έχεις πάρει πολύ βαριά και θα πάθεις τίποτα. Κυρία Πέγγι! Αχ, πώς να το πάρει, βρε Μάνθο μου, τέτοιο νέο τραγικό. Ανοίξτε κάποιος. Εγώ δεν έχω το κουράγιο. Αχ, Ελένη, υπήρξες απεσία, αλλά δεν σου άξιζε τέτοιο τέλος. Γεια σας! Όλοι εδώ είσαστε! Καλό χειμώνα! Έφτιαξα μια τουρτίτσα για το καλό που ξαναμαζευτήκαμε. Πού είναι η φιλεναδίτσα μου, η Ελενίτσα μου, πού είναι? Αφήστε. Θα της το πω εγώ μαλακά για να μην της έρθει ξαφνικό. Τι έγινε? Δεσποινής Μαντρινάκη, η Ελένη δεν θα μείνει για πολύ καιρό μαζί μας. Α, κατάλαβα. Κερδίσατε τελικά τη δίκη εσείς, κύριε καθηγητά. Τη διώχνετε την καημένη την Ελενίτσα. Αν δεν φεύγει από μένα, τι είμαι εγώ, Τακαμούρι είμαι? Ορίστε. Να σας το πω αλλιώς. Η Ελένη οδεύει προς άλλη κατοικία οριστική. Μην μου πείτε ότι παντρεύεται. Βέβαια, η Ελένη θα παντρευόταν. Κουνήθηκε στον ένα, κουνήθηκε στον άλλο, στο τέλος κάποιον τύλιξε. Όχι σαν για μένα, πόσο και να κουνηθώ, κανείς δεν θα διαφερθεί. Είμαι τόσο άχαρη, τόσο ασήμαντη, τόσο άχρωμη. Τώρα δεν είναι κρίμα να ζεις εσύ και να πεθάνει η Ελένη? Τι? Μπράβο, το πάτε πολύ μαλακά. Καλά μιλάμε, Νικόλα, μεγάλο λαλάι κατά κουζίνα. Ρε εσύ, ξέρεις τι αρρώστια του πάνω, τι έχω? Τακαμούρι. Ναι, το κοίταξε καλά, καλά και το μοιάζε στη μούρη. Ρε εσύ, έρθε του πάνω, τι έχω και σου καμώ το μαγαζάκι. Το μαγαζάκι, Νικόλα μου. Το μαγαζάκι σκέφτομαι. Δεν πρόκειται να το ξαναδώ. Σ' αφήνω τώρα γιατί ήρθε να με δει η Ματίνα.
Ελένα. Τι είναι αυτά τα μαύρα μαντάτα που άκουσα, Ελένη μου. Τι κακό μας βρήκε. Μα τι να φοβάμαι ότι δεν θα ζήσω εδώ το γάμο σου. Όχι ότι θα τον έβλεπα αν ζούσα, βέβαια. Μιλάς τέτοια πράγματα, Ελένη μου. Ποιος σου πω ότι δεν θα ζήσει. Κανείς όταν θα μου το πουν είναι κανονισμένο. Όχι, Ελένη μου. Ο καλός Θεός δεν θα σε αφήσει να χαθείς. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτός ο καταπληκτικός γιατρός που μου είπαν τα παιδιά. Αλλά δεν μου είπαν αν είναι παντρεμένος. Γιατί άμα δεν είναι, έχω κάποια ελπίδα. Πώς είναι αυτός γιατρός, μα τι είναι άλλο, τόσο έχεις και εσύ ελπίδα. Τι λες? Τίποτα, είναι το παραμιλητό του Τακαμούρι, ούτε ξέρω τι λέω πια. Δεσποινής Μπατρινάκη, μην κουράζετε άλλο την ασθενή, παρακαλώ. Δεν την κουράζω. Πώς, εγώ μόνο που σας βλέπω κουράζομαι. Ελενίτσα, σου έφτιαξα φιδάκι. Σε άλλες εποχές θα στο έφερνα καπέλο, αλλά τώρα μέχρι να σε δεις, σου σκέφτομαι. Δεν θέλω φιδά, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ να φάω γιατί δεν κατεβαίνει τίποτα από τον ισοφάγο. Κατάλαβες. Μα τι να κάνω, μια γαρδούμπα έφερες. Τι λες, Ελένη, έχεις αναθεί τελείως. Μόλις προλίγο έφυγε ο ιατρός μαζί με τον Μάρθο και την Νατάλα την καρσόνα θεατρίνα και μου έδωσε σαφείς οδηγίες. Πρέπει να τρως μόνο μαλλιά αγγέλου. Να τα λούζω πρώτα. Ελένη! Τι να πω, καημένο κορίτσι. Εσύ έλεγες ασυναρτησίες και πριν. Πόσο μάλλον τώρα που έπαθες τα καμούρι. Αυτή την ασχημομούρη θα τη βλέπουμε για πολύ ακόμη εδώ μέσα. Σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Έχω χρέος να συμπαρασταθώ στη φίλη μου. Μην κλαις άλλο, Δόλια Ματίνα. Και πηγαίνε κάτω. Θέλω να μιλήσω ιδιαίτερος με τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, βοήθησε με, σε παρακαλώ, να κατέβω λίγο στο σαλόνι. Όχι, Ελένη. Για τον όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να σηκωθείς. Θα εξαντληθείς τα μάλα. Ναι, αλλά αν μείνω ξαπλωμένη, θα πιαστεί ο κόλος μου. Ας είναι καημένο, κορίτσι. Ας γίνει το θέλημά σου. Τώρα πλέον δεν δίναμε να σου αρνούμε μία σου επιθυμία. Πονάω. Πονάς, Ελένη, περίεργον. Ο γιατρός είπε ότι το μόνο καλό σε αυτή την ασθένεια είναι ότι δεν υπάρχει πόνος. Α, έτσι είπε, να ξέρω κι εγώ τι κάνω. Τι λες? Τίποτα. Είναι το παραμιλητό του Τακαμούρι. Πρόσεξε, πρόσεξε. Έλα να σε ταΐσω το φιδεδάκι σου. Ας το καλύτερα, Κωνσταντίνε, δεν κατεβαίνει τίποτα. Μα πρέπει να φας κάτι, καημένο κορίτσι. Στο τέλος θα πας από ασυτεία. Τι νόημα έχει αν θα πάω από ασυτεία, Κωνσταντίνε, ή αν θα πάω από το Τακαμούρι? Μην το λες αυτό, Ελένη. Θα γίνεις καλά. Μη μου λες ψέματα, Κωνσταντίνε. Μπορώ να διαβάσω τα μάτια σου. Μπορώ να διαβάσω ακόμα και τα γυαλιά σου. Κοίταξέ με, Κωνσταντίνε. Ε? Κοίταξέ με στα μάτια, είπα. Πόσος καιρός μου μένει? Τι είναι αυτά που λες τώρα, Ελένη? Πες μου, Κωνσταντίνε, την αλήθεια. Τρεις μήνες. Δύο μήνες. Ένας μήνας! Ένας μήνας, ναι! Αλλά τουλάχιστον είναι Οκτώβριος. Δεν είναι κουτσοβλέμαρος. Μόνο 31 μέρες θα ζήσω. Πώς θα τα αντέξω αυτό? Θα βγει και η μαύρη ρίζα στο μαλλί, χαλιά πτώμα θα γίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πως είσαι τόσο ψύχρεμη, Χαρσόνα. Δεν είμαι ψύχρεμη, Κωνσταντίνε. Απλώς είμαι γενναία. Και εσύ αυτό θέλω να κάνεις. Να είσαι γενναίος. Και θέλω να μου κάνεις και μια χάρη. Ό,τι θέλεις. Θέλω να τζάσεις από το σπίτι. Τζάσεις? Εκ του τζάω τζό. Τέτοιο ρήμα δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Τουλάχιστον πριν τα κακαρώσεις, μάθε να μιλάς σωστά ελληνικά. Συγγνώμη. Τι θέλεις να κάνω, τέλος πάντων? Μωρή κατακουζίνα, θέλω να φύγεις από το σπίτι. Τι πράγμα? Τίποτα, λέω. Να, αυτό τον τελευταίο μήνα. Θέλω να μείνω μονάχη μου σε αυτό το σπίτι. Που τόσο πολύ αγάπησα όσο ζούσα. Θέλω να μείνω στην ησυχία μου να συλλογιστώ. Να διαλογιστώ. Να αναλογιστώ. Και να φρεσκαριστώ. Μα δεν μπορώ να εγκαταλείψω την οικία μου. Μα ένα μήνα, Κωνσταντίνε. Ένα μήνα μόνο το ζητάω. Μετά που θα πεθάνω, θα μείνουν όλα δικά σου. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Όχι φυσικά πως θέλω να γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά αφού όλα αυτά, μήπως εκείνα τα μπαρμπούνια που κοσμούν τη μεριά σου, να τα τζάσω που λες και εσύ, βρε Ελένη. Δεν πάει να τα βάλεις και στο τηγάνι, Κωνσταντίνε. Τι να με νοιάζουν εμένα τα μπαρμπούνια, όταν εγώ θα βλέπω τα ραδίκια ανάποδα. Μην το παίρνεις ανάποδα, αγαπουλίνη μου. Πώς να το πάρω ίσα? Δεν μου είχατε πει ότι η Ελένη ήθελε να διώξει τον Κωνσταντίνο από το σπίτι? Εγώ νόμιζα ότι έγινε το σκηνικό για να τη φέρετε καλύτερα. Και είναι ανάγκη να μείνει εδώ μέσα. Ας πάει να μείνει σε ένα ξενοδοχείο. Μάρθο, τακτοποίησα τα ρούχα μου στην δουλάπα σου, αλλά κάποια περίσσεψαν. Μα αυτά είναι δικά μου, Κωνσταντίνε. Αυτά περίσσεψαν. Τα συντόνια θα τα στείλω στον Κλίβανο, διότι είναι δικά σου συντόνια και αυτό τα λέει όλα. Και τώρα θα δώσω από ένα πανί στο καθένα σας, το οποίο θα διαποτίσω με καθαρόν ενόπνευμα για να περάσετε όλες τις επιφάνειες μικροβιοφορείς. Ρος.
Ρε Κωνσταντίνε μου, μήπως είναι καλύτερα να πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο. Τι λες, Μάρθο. Είμαι τόσο συγκλονισμένος από αυτό που συνέβη στην Κασόνα που χρειάζομαι συνεχώς δίπλα με ένα φίλο. Ακόμη κι αν αυτός ο φίλος είναι ένα ζώο όρθιον. Δεν είναι που δεν σας θέλει, κύριε καθηγητά, γιατί και πάρα πολύ γλυκομήλητος είστε και εύκολο στη συγκατοίκηση γενικά, αλλά για εσάς. Ναι, μωρέ, Κωνσταντίνε, εδώ πέρα γίνεται φασαρία, ξέρεις τώρα. Έρχεται η Πέγγι, η. Πέγγι. Η Πέγγι! Αυτή η τρισυπόστατη Πέγγι να πάψει να έρχεται και να κλειστεί στο σπίτι της, να θρηνήσει για την Ελένη, όπως οφείλει να κάνει μια πραγματική φίλη. Αφού τελειώσετε με την απολύμανση, φυσικά. Εμπρός, δουλειά, δουλειά! Θα σας πείξω που μου τον φορτώσατε, θα σας πείξω! Και αφού επιστρέψω από την εκκλησία όπου πάω να διηθώ για την Κασόνα, θα περάσουμε όλες τις επιφάνειες και με Μπεταντίν. Δουλειά, δουλειά! Μπήκα από την πόρτα της κουζίνας. Ελένη! Α! Τι κάνεις, παρέτης! Το παλεύω, Ματίνα μου. Το παλεύω. Πάω κόντρα στην αρρώστια. Λέω μέσα μου, όχι χαμούρι τα καμούρι, δεν θα με ρίξεις κάτω. Αλλά μάτια, δύο φούρλες έκανα και να έπεσα κάτω. Ωχ, Ελένη μου. Όλη μέρα σε σκέφτομαι και κλαίω. Τα ρούχα σου που θα τα αφήσω, θα μας αφήσεις, γιατί κανένα δυο νομίζω ότι μου πηγαίνουνε. Θα σου έλεγα τώρα καμιά χοντρή κλεφοπληγίτσα, αλλά έχει χάρη. Φέρτο μου σακά τώρα τον αμπακώσω, φέρτο. Μα όμως δεν καταλαβαίνω γιατί ο γιατρός είπε στον κύριο καθηγητή ότι πρέπει να τρώσει μαλλιά αγγέλ και σε σένα είπε μουσακά. Γιατί έκανε συμπληρωματική διάγνωση και απεφάνθη ότι υπάρχουν μερικές τροφές και φαγητά που είναι πλούσια σε πολυακόρεστα. Να εδώ μου τα έχει γράψει η συνταγή του. Πρέπει να τρώω μουσακά, γαρδούμπα, σουπιά, σαλιγκάρια, καρμπονάρα και γλυκά. Και γλυκά. Σοκολατίνες μόνο, γιατί τα άλλα τα άσπρα δεν κάνουν καλό. Φέρε εδώ το μουσακά, πάρε εσύ τη συνταγή. Να σου πω, και πώς θα πηγαίνεις στην κουζίνα, πλύνε λίγο και τα πιάτα, γιατί εγώ στην κατάστασή μου τι να κάνω όλο πια. Ναι, γιατί πότε έκανες. Έλατε, φαντάσου τώρα. Αχ, Παναγιά μου, τι μουσακά είσαι αυτός. Αφού με ζητάνε, είσαι πως γλιστράει στο στόμα, δένει. Μα φίλοι πέσαμε, Παναγία μου, το κούμπινε αυτό το πράγμα. Ελένη! Τι δουλειά έχει ο Κωνσταντίνε? Τι δουλειά έχει με την τζάλα στο στόμα σου, Ελένη! Μα καλά, εσύ υποτίθεται ότι δεν μπορεί να κατοκείς τίποτα. Ούτε καν το νόστιμο φιδεδάκι που σου έφτιαξα. Το παλεύω, Κωνσταντίνε, το παλεύω. Στέκομαι απέναντι στο χάρο και λέω, όπως αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός, έτσι κι εγώ θα πεθάνω με μια μελιτζάνα στο στόμα. Τι ασυναρτησίες είναι αυτές που λες. Καλά, δεν σε ξεσυνερίζομαι γιατί γνωρίζω ότι η Τακαμούρη έχει επηρεάσει την ψυχική σου ισορροπία. Αλλά πού βρήκες αυτή την πανδεσία χοληστερίνης που και υγιή άνθρωπο το στέλνει στον τάφο. Να ωστε μας μουσακά, Ελενίτσα μου. Εσύ δολοφόνα. Εσύ που πλάσμα προσπαθείς να ξεπαστρέψεις την Ελένη μία ώρα αρχίτερα. Μα τι λέτε, κύριε καθηγητά. Σιωπή χλεμονιάρα από την κομούρα που προφανώς. Επειδή ως γυναίκα έχει τα μαύρα στα χάλια, ζηλεύει την Ελένη που έχει τα μαύρα στα χάλια, αλλά είναι κατά την καλύτερη, α πούμε. Βράχει. Όχι, Άννη Μούτσουνη! Έξω το σπίτι μου την πρόσωπη! Φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ! Απεσία! Τέλας! Έξω από μέσα! Φύγε από εδώ! Γύρω το κόρη! Τι κακοί άνθρωποι υπάρχουν! Ευτυχώς, ο καλός Θεός με φώτισε την ώρα που προσευχόμουν στην εκκλησία και μου είπε, Κωνσταντίνε, πήγε να δεις τι κάνει αυτό το ταλέπορο πλάσμα. Ναι, για να μην γίνει ακόμα πιο ταλέπορο, Κωνσταντίνε. Μήπως σε φωτίσει ο Θεός και ξεκουμπιστείς και φύγεις από το σπίτι, λέω, γιατί τώρα πια θέλω να μείνω λίγο μόνη μου, κουράστηκα. Πάντως, Ελένη, εγώ έχω μια βάσιμη ελπίδα ότι η υγεία σου πηγαίνει προς το καλύτερο. Γιατί όταν πρώτο εκδηλώθηκε η Τακαμούρη, ήσουν ακάτασπη, ήσουν απάλευκη. Και τώρα το χρώμα σου είναι απολύτως φυσιολογικό. Από πάνω, γιατί έριξα μπλάστρι, έβαλα make-up, μπογιατίστηκα, πώς το λένε. Να, τα νύχια μου, τα βλέπεις, τα νύχια μου δεν τα άπαψα, κάτασπρα είναι. Αχ, Κωνσταντίνε μου, έτσι να μου κάνεις από κάτω, θα βγει η θανατήλα. Σε παρακαλώ, κάνε μου μια χάρη. Επειδή όταν θα πάω στον Άγιο Πέτρο, θέλω να είμαι όμορφη. Όταν πεθάνω, πέρασε με μια λαδομπογιά. Ό,τι θέλεις, Ελένη. Με πινέλο ή μπατανόβουρτσα. Όχι, δεν Κωνσταντίνε. Μου είχες πει ότι θα κάτσεις μεριανά στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν μπορώ να προσπαθώ να εμφυτεύσω γνώσεις στους κουφιοκέφαλους. Καθή στιγμή γνωρίζω ότι η Ελένη ψυχοραγεί. Ποια Ελένη, κύριε καθηγητά, σημαίνει κάτι κακό σε κάποια γνωστή σας. Μάλιστα συμβαίνει. Αλλά δεν θα δώσω αναφορά σε μία σουρουλού. Δεν σας επιτρέπω, δεν είμαι σουρουλού. Είμαι η νηστή του Μάνθου. Α, είστε και κουτί σουρουλού. Μετανοείτε αμαρτωλή. Γιατί εκεί που είστε βυθισμένοι στα Σιδονά θα ρίξει ο Θεός μία Τακαμούρη και θα βρεθείτε εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναπαύσεως. Τι έγινε, Κωνσταντίνε, απέκτησε συγγένεια με την Ελένη Λουκά. Και εν πάση περιπτώσει, αφού γυρνά νωρίτερα, χτύπα και κανένα κουδούνι. Και τότε γιατί μου έδωσε τα κλειδιά, Μάνθο? Δεν στα έδωσε, Κωνσταντίνε μου, μου τα πήρε με το ζόρι. Και έχω σκοπό να σου πάρω και το δεύτερο ζευγάρι, Μάνθο. Έχω σκοπό να σε κλειδώνω εδώ μέσα, ολομόναχο, όταν εγώ θα λείπω. Ανέστη το τέρας, που το μυαλό σου είναι μόνο στα συνουσία. Δεσποινή. Δηλαδή, δεσποινή, εσεί δεν είστε δεσποινή από 11 ετών. Άντε, μαζεύτε τα και φύγετε, παρακαλώ. Μάνθο!
Θα το επιτρέψει να με διώξει! Τι να κάνω, τα βγάζει πέρα με τον Κωνσταντίνο τώρα. Όχι, δεν τα βγάζει πέρα. Άντε, μην χάνουμε χρόνο. Γονάτισε, θα γονατίσω κι εγώ. Α γονατίσει και σου λουλού να μετρήσουν 150 κομποσχήνια για την Ελένη. Έφτασε το κομποσχήνι στο χτένι. Έλα, Νικόλα. Έλα, ρε, Ελένη με. Ναι, ρε. Να σου πω, θα αργήσω, Νικολακό. Ναι, μωρέ, κατά τις 10 να έχει αρχίσει η κίνηση. Μη γονάζει, Νικόλα, μια φορά πλήττε κι εσύ. Μικρή νοιάζει, ρε ηλίθιε. Άσε με τώρα να απολαύσω αυτό το σπίτι μου. Καλά, Νικόλα μου, πρώτη φορά τα απολαμβάνω έτσι. Χωρίς τον άλλο, τον κουζινό και το στουπέτσι. Ποιος είναι, λες να είναι αυτός να έρθει να με δει. Νικόλα, σε κλείνω, άντε, γιαγιά. Αλλά θα μου πεις, αυτός έχει κλείδι, δεν τα χτύπαγε. Καλού κακού. Ποιος είναι, πεθαίνω. Ο Πάνος. Έλα, ρε Πάνο, έλα, ρε γιατρέ μου. Καλώς το Πανούλη, τον δόκτορα. Τι κάνεις, Πανούλη, παίρνα μέσα. Καλησπέρα, Ελένη. Πάρ' τα αρρωστή. Άλλα μπλακίτσα, Πανούλη. Καλά αυτά. Μου σχοβολάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Πανούλη. Έλα μέσα, σου κάνω το τραπέζι. Λοιπόν, έχω σαλικά για γιαχνί, σουπιές κρασάτες και έχω και τούρτα σοκολατίνα. Μουστάρι! Μα εγώ ήρθα για σοκολατίνα να πάμε έξω να φάμε. Μπα. Λιστέψαμε καμιά τράπεζα, Πανούλη. Όχι, βρε, βρήκα δουλειά στο θέατρο και είπα, μια που τώρα απόστρωσα τα επαγγελματικά, να φροντίσω και τα αισθηματικά. Να φροντίσω και τα αισθηματικά. Αυτή την περίπτωση πρέπει να την εξετάσουμε. Μόνο που, Πανούλη, δεν μπορώ σήμερα. Αύριο, αν γουστάρει, για αύριο είμαι μέσα. Άλλωστε, νομίζω πως μου οφείλεις και κάτι. Νομίζω τον έπαιξα καλά το ρόλο μου. Μου αξίζει ένα βραβείο. Φυσικά και το αξίζει. Λοιπόν, λέγεται προτιμά. Το Όσκαρ του Αγαλματάκη, το Αγαλματένιο μου κορμί, τρομάρα μου. Φυσικά και το κορμί, τρομάρα σου. Ήρθα πάλι από την πόρτα τη κουζίνα για. Α, Ελένη! Είχε λιποθυμήσει η Ελένη και τη έδινε το φιλί τη ζωή. Εντάξει, γιατρέ μου. Ματίνα μου, δεν ξέρει τι έπαθα. Αχ, πήγα και γύρισα, Ματίνα μου. Σε ευχαριστώ, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ που με έφερε πίσω, όσο είμαι σε αυτή τη στάση να κατέβω. Δόκτωρ Φιλίππου, αλλά μοιάζεται τελείως διαφορετικός τώρα. Ναι, ξέρετε, με πήρε ασθενή μου και μου είπε: χάνομαι σβήνω. Και εγώ έβαλα ό,τι βρήκα επάνω μου και ήρθα. Α, μέχρι και τα γυαλιά μου ξέχασα να βάλω. Μάλιστα. Έφερα τις θεραπευτικές γαρδουμπίτσες και επί της ευκαιρίας να σας ρωτήσω για κάτι ιατρικό. Δεν μου λέτε, γιατρέ, το σπινάντερο συνίσταται ως επιβίωση. Συγγνώμη. Αυτό. Συνίσταται, Ματίνα μου, συνίσταται και παρασυνίσταται. Να σου πω τώρα, πήγαινε όμως, γιατί ο γιατρός πρέπει να συνεχίσει την εξέταση. Γιατρέ, θέλω και άλλο φίλο τη ζωή. Καλά, θα πάω, αλλά θέλω να ρωτήσω και μερικά ιατρικά ακόμη. Δεν μου λέτε, γιατρέ, είστε παντρεμένος, δεσμευμένος ή γκέι. Τίποτα από όλα αυτά. Αχού, σπάνια περίπτωση. Σας αρέσουν οι ξανθές οι μελαγρινές. Μόρι, Ματίνα, πήγαινε, σου λέω, πήγαινε πριν μου ξανάρθει ο θάνατος. Καλά, θα πάω. Αλλά δεν μου λέτε, γιατρέ, πώς θα γίνει να σας βλέπουμε κι εμείς περισσότερο. Η Ελένη αύριο μεθαύριο θα μας τελειώσει. Εμείς στην ανάγκη να χαθούμε. Μωρή Ματίνα. Πώς ναι, παίρνω και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω μια χαρά. Δεν σε έχω ανάγκη, ευτυχώς. Και το βλέπεις με τον Πάνο. Να το βλέπω, λέει, το βλέπω και το καραβλέπω. Γιατί όσο έβλεπα την κατακουζίνα μπάσταγα μέσα στο σπίτι, κόντευα να ξεχάσω και πώς το κάνουνε. Ελενάκι, ποτηράκια. Βεβαίως, ναι. Έχω πει εγώ ποτέ όχι. Και επειδή είμαι και σε πολύ τσάκιρ κέφι, μπορεί να ρίξω και ένα σκουγκάνισμα. Μου είσαι πλέον περίτος. Κατάλαβες, Νικόλα μου, και για να της κάνω το χατήρι δεν βλέπω εγώ το μαθουλίνι μου. Άσε που τον το βλέπω πιστεύω τέτοιος, ώστε να κοιταχτούμε δεν μας αφήνει. Έχω ρίξει κάτι δεήσεις, ρε Νικόλα. Όπα, τον κύριο δεηθόμεν. Αμάν. Το λέω κι εγώ. Αμάν, τρεις. Αμάν, τι πάθαμε, φίλοι μου. Χάνουμε την Ελένη. Είμαι τόσο τεθλιμμένος που αποφάσισα να έρθω στο ενοπνευματοποτήριο, ποιος εγώ, να πιω ένα σκληρό αλκοόλ. Ένα ουίσκι, μια βότκα, πιάσε μια σουμάδα straight. Πιάσε, Νικόλα, πιάσε, γιατί εγώ πρέπει να πάω λίγο στην κουζίνα. Όχι. Ελάτε εδώ, Κασόνελου. Εσείς που υπήρξετε καλύτερη της φίλη. Καθίστε εδώ, σημά μου, να τη θρυνήσουμε, ου μου. Ναι. Να τη θρυνήσετε, εσείς. Να τη θρυνήσετε, πάω στην κουζίνα, γιατί θα έρθει η κουζίνα εδώ. Είναι ο Χόε. Όχι. Και εσύ την εγνώρισες πολύ καλά. Ελάτε, φίλοι μου. Θέλω να κάτσουμε όλοι μαζί να τη θρυνήσουμε. Ελάτε. Ας αναπολύσουμε μαζί τις ωραίες στιγμές που περάσαμε με την Ελένη. Εγώ δεν θυμούμαι καμία. Αναπολύστε εσείς. Ελένη! Μαμά! Τι κάνεις εδώ, Ελένη! Εμένα ρωτάς, Κωνσταντίνε. Ρώτα τον Νικόλα καλύτερα. Του πρόσταγα 10 μεροκάματα και μου είπε, δεν πάνε είσαι άρρωστη, ξάρρωστη. Έλα εδώ, θα δουλέψεις να τα πατσίσεις, μωρή χαμούρα. Λάκανε κι εγώ. Άζεψα όσες δυνάμεις και έχουν περισσέψει και ήρθα εδώ να δουλέψω. Τι θα παραγίνεται, παρακαλώ. Κάτσε εκεί, καημένο κορίτσι, να ξαποστάσεις. Απάνθρωπε είναι ο Χόε. Απέσιο κτίνος. Ανθρωπόμορφο γουρούνι. Δεν έχεις ιερό και όσιο. Πώς τόλμησες να βάλεις αυτή τη γυναίκα να δουλέψει, όταν γνωρίζεις πολύ καλώς ότι εδώ σε λίγο θα διαβεί τις πύλες της κολάσεως, γιατί εκεί θα πάει, αυτό είναι σίγουρο. Και πολύ μαλάκας. Ναι, Ελένη, καλά το είπες. Αυτό είναι. Και τι του λένε τώρα αυτού, Ελένη? Δεν του λένε τίποτα. Δεν είναι στιγμή για λόγια. Είναι τόσο.
βάρβαρη συμπεριφορά σου που με αναγκάζεται να χειροδικήσω, κύριε! Ελένη! Κωνσταντίνε, περιμένετε ένα λεπτό! Ελένη! Κωνσταντίνε, δώστε μία και από μένα, γιατί δεν έχω άλλες δυνάμεις. Άρπα ένα κροσέ! Δεν το περίμενα να έχει τέτοια δύναμη ο Βυζαντινό τέτοιο. Δηλαδή, μύτη του Νικόλα θέλει φουστάνο. Όχι μάνθο φουστάνο, το δικό μου, τον άλλον. Να τον προσλάβουμε μπράβο μόλις στο μαγαζί, φαντάζεσαι. Πάντως έτσι που τον είδα διαστητοποιημένο, συνέλαβα την τελική φάση του φοβερού μου σχεδίου που είναι και καλύτερη. Ελένη, τα σχέδιά σου μας βάζουν όλους σε μπελάδες. Σιγά μωρή, σταμάτα τη μουρμούρα. Άκου λοιπόν τι έχω σκεφτεί. Θα τον ψήσουμε ενώπιον συμβολιογράφου να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του πάνω στη διαθήκη. Είσαι τρελή. Θα παραιτηθεί ο κατακουζινός από την οικία των προγόνων του. Τώρα ειδικά που υποτίθεται ότι σου μένει ένας μήνας. Μα εκεί ακριβώς θα πατήσουμε. Θα τον ψήσεις, γιατί εσύ θα αναλάβεις όλο το barbecue, ότι τώρα που είμαι στα τελευταία μου θα μου δίνει μεγάλη χαρά να μου κάνει ένα τέτοιο δώρο. Ελένη, δεν σε πιστεύω. Απάτη κανονική. Δηλαδή θα του φας το σπίτι. Ποιο σπίτι, καταρχήν δικό του είναι το σπίτι μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο. Και κατά δεύτερον, ρεπέγγε μένα με ξέρεις για πατεώνισσα. Ε, ναι. Δίκιο έχεις. Αλλά ακούω πώς το έχω σκεφτεί. Αν έχω εγώ το χαρτί στο χέρι, μετά τον κρατάω, παιδί μου, και κάνουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει και από πέρσι. Δηλαδή. Δηλαδή να έρθει κάποιος να εκτιμήσει την αξία του σπιτιού και αφού έχει φράγκα να μου χώσει τα μισά, να σηκωθώ να φύγω. Τώρα αυτό που μου λες κάπως δίκιο μου φαίνεται. Ε, βέβαια, ρε Παγκουλίνη, δίκιο είναι. Το μόνο που πρέπει να σκεφτείς εσύ είναι πώς θα τον ψήσεις να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί τι σου έχει κατά ηθοποιάρα είσαι. Καλά, αυτό στο πάνω μου. Λοιπόν, να σα αφήσουμε αυτές τις βλακίες να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό. Απόψε βγαίνω με πάνω. Διαλέγε τι να βάλω. Να βάλω κάτι σε άσπρο ή κάτι σε μαύρο. Ελένη! Γιατί δεν είσαι ξεπλωμένη, Ελένη, και τι είναι αυτά που σε άκουσα να λες πριν, τη φόρεμα να βάλω μαύρο ή άσπρο? Λέγαμε τη φόρεμα να βάλω στην κηδεία μου, Κωνσταντίνε. Να βάλω άσπρο χρώμα, γιατί ξέρεις, τις ανήπαντρες τις θάβουνε με άσπρο. Ή να βάλω μαύρο, γιατί δεν είμαι και παρθένα. Καλά, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αν πήγαινε με το πόσους άντρες έχετε πάει, θα έπρεπε να σας βάλουν στην κάσα με τα ισόρροχα. Συγγνώμη. Τέλος πάντων. Εγώ πέρασα για να σου πω μια καλή κουβέντα. Ε, άμα είναι καλή, πες την, ναι. Τι κάνουμε, Ελληνίτσα, ψυχοραγούμε. Κύριε Βυζαντινό, τέτοια γεια σας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Από εσάς. Περάστε στο γραφείο μου. Λοιπόν, γκαρσόνα, δείτε. Σας παρακαλώ, Δεσποινίστη, δεν είμαι ο Κουβαρντάς για να μου κάνετε οντισιόν στην Ηλέκτρα. Κουβαρντά το λένε και αυτή τη στιγμή δεν κάνω οντισιόν. Για την Ελένη, πίκρο θρηνοδόκιμο το στιθοδέρνομαι. Και όταν σας πω τα μαντάτα, θα τραβάτε κι εσείς τα βυζιά σας. Σας παρακαλώ, Δεσποινίς. Ποιο κόσμια. Δεν εκδηλώνουμε όλη την πίκρα μας βυζοτραβούμενη. Η Ελένη έκανε διαθήκη, κύριε καθηγητά. Σε αυτή λοιπόν τη διαθήκη λέει πως ό,τι έχει και δεν έχει είναι δικό σας. Έκανε τέτοιο πράγμα η Ελένη. Το έκανε. Αφήνει σε μένα κάποια κομπινεζόν. Και όλα τα άλλα σε εσάς. Δηλαδή τους στιθόδεσμους. Γιατί η Ελένη δεν έχει τίποτα άλλο. Τι λέτε, κύριε καθηγητά. Το σπίτι, αυτό που το βάζετε. Από εδώ και πέρα δεν θα το διεκδικήσει κανένα συγγενής της. Είναι σίγουρα δικό σας. Έκανε τέτοιο πράγμα η Ελένη. Μήπως τελικά δεν πάει στην κόλαση. Κάντε κι εσείς όμως κάτι για αυτήν. Σας εκλυπαρώ. Πέφτω στα πόδια σας, πέφτω. Κάντε της ένα δώρο να φύγει ευτυχισμένη από το μάταιο τούτο κόσμο. Ναι, να της κάνω ό,τι θέλει. Πείτε μου, Δεσποινής, τι θα τη χαροποιήσει πριν την πάρει ο χάρος. Γράψτε τη στο σπίτι. Τι έκανε, λέει! Για λίγες μέρες μόνο, κύριε καθηγητά. Αφού μετά είναι δικό σας. Τη διαθήκη του λέει καθαρά. Ό,τι έχει και δεν έχει είναι δικό σας. Ναι, αλλά. Αυτό αποκλείεται. Είπατε να το ξεσπιτώσετε για ένα μήνα. Άντε το φορτώθηκα εγώ και μου έκανε το βίο αβίωτο. Δηλαδή, ούτε το φοροτεχνικό μου δεν είδα που λέει ο λόγος. Αλλά να του φάει η Ελένη το σπίτι, αυτό δεν θα το επιτρέψω. Βρε μάνθο μου, δεν θα του το φάει, δεν καταλαβαίνεις. Θα τον έχεις στο χέρι με αυτό το χαρτί και μετά θα του πει: σκάσε τα μισά λεφτά, να σε αφήσω στην ησυχία σου. Και πού ξέρω εγώ τι κομπίνα θα παίξει μετά η Ελένη στις πλάτες του φίλου μου. Δεν θα το επιτρέψω, σου λέει. Η Ελένη είναι φίλη μου και βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν είναι κομπίνα τώρα. Ναι, και δεν είναι κομπίνα ότι βάλατε έναν ηθοποιό να παίξει στο γιατρό και να διαγνώσει ότι η Ελένη έχει τα καμούρι. Αλλά καλός μαλάκας είναι και ο Κωνσταντίνος που το έφαγε. Μάνθο, δεν θα μιλήσεις. Γιατί αν μιλήσεις, θα σε αφήσω, Μάνθο. Και θα χάσεις τη μοναδική γυναίκα της ζωής σου. Θα πιούμε πρώτα ένα ποτό εδώ ή να φύγουμε αμέσως. Α, καλέ μου πες, Να πιούμε ένα τώρα στα γρήγορα. Και μετά να πάμε οπωσδήποτε στο βουτικό κόρο γιατί έχω κλείσει και τραπέζα. Ελένη! Λιπόθυμη τη μεταφέρω στο νοσοκομείο, κύριε Καρακουζινέ! Βάρινε τόσο πολύ. Φαντάζεστε. Κωνσταντίνε, είσαι γιατί δεν βλέπω και καλά. Ναι, Ελένη μου, εγώ είμαι. Κουράγιο, καλή μου. Κωνσταντίνε, έφτασε η ώρα μου. Γι' αυτό στολίστηκα για να με βρει ο χάρος στολισμένη. Αργότερα θα σε στολίσω κι εγώ. Ενώ όταν θα τα τεινάξει, όταν θα μας φύγει, καλή μου. Δεν πρέπει να κάτσει τον άλλο, πρέπει να την πάω αμέσως στο νοσοκομείο. Και σε ποιο νοσοκομείο, αν επιτρέπετε. Στο αυγογελισμό. Προτού την αυγογελίσετε, να τη δει και ένα άλλο συναδελφό σα. Είναι εδώ στην Αθήνα ο περίφημο Δόκτωρ Παπαϊωάννο του Memorial Hospital και κανόνισε να τη δει. Πληρώνοντας αδρά, βεβαίως.
Θα τον γνωρίζετε βεβαίως τον δόκτωρ Παπαϊωάννος. Ναι, ασφαλώς. Απλώς δεν έχει τύχει ποτέ να συναντηθούμε. Κωνσταντίνε, βγαίνει η ψυχή μου. Πρέπει να πάμε αμέσως στο νοσοκομείο. Αμανά, ήρθε ο δόκτωρ Παπαϊωάννος. Αμάν. Καλησπέρα, μίστερ Κατακουζινός. Sorry, αλλά είχε τράφικο και άργησα με το κάρο. Πού είναι ο ασθενής? Ο ασθενής δεν είναι εδώ, έχει πάει στο εντατική. Ναι, είναι πάρα πολύ άσχημα, συνάδελφε. Πρέπει να τη μεταφέρω αμέσως στο νοσοκομείο. Μισό λεπτό. Να κάνουμε ένα cross-examination. Termination? Cross-examination. Διασταύρωση διαγνώσεων. Ξέρεις εσύ αυτή τη διασταύρωση. Πάντως δεν είναι καταχάκι και κυφυσίας γωνία. Μα τι πάθετε, Δόκτωρ Φιλίππου, εσείς, ο περίφημος διευθυντής του TUFTS, Tufts University. Tufts University of Boston. Μα εκεί είναι διευθυντής ο Δόκτωρ Μπένστάιν. Ναι, ναι, βεβαίως και είναι διευθυντής ο Δόκτωρ Μπένστάιν, αλλά αυτό έχει στη δεξιά πτέρυγα. Εγώ έχω καπαρώσει όλη την αριστερή. Α, καλέ! Καλέ τι είναι αυτό! Αμάν, ξαφνικά, μα αισθάνομαι! Καλή μου ερθίκη έγινα! Α, σε καλό μα! Κωνσταντίνα μου να δει, θα έγινε το θαύμα που λέγε! Μακάρι, Ελένη μου, μακάρι, αλλά περνάει τόσο εύκολα η Τακαμούρη. Α κάνει μια διάγνωση και ο Δόκτωρ Παπαϊωάννος. Μήπω όμω μου βρει ότι δεν έχω τίποτα, γιατί εγώ έτσι μια χαρά που νιώθω. Για να δω, για να δω. Για δε, για δε. Oh God! Τι, δεν έχω τίποτα, ε! Κωνσταντίνε, έγινε το θαύμα, Κωνσταντίνε, θα πάμε στην Τίνο να προσευχηθούμε γονατιστή! Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αργότερα θα σε γονατίσω. Για να δω. Για βγάλω το λίγο τη γλώσσα. Mm. Oh shit! Shit. Α, ξέρω γλυκά. Να κάτσω. Αφού καθόμαστε τώρα, δεν θα ξανακάτσουμε. Όχι, shit, σκατά. Για να δω και το σφιγμό λίγο. Oh! Oh! Τι να κάνω, τι έπαθε, σε καλά! Κυρία μου, απορώ πώς εσείς ζείτε ακόμα. I never heard that nosos, χαμαμούρι που είπε ο συνάδελφος, αλλά εσείς πάσχετε από τη σπανιότατη νόσο Τερεζίνα, η οποία 100%, 100% είναι θανατηφόρος. Τι Τερεζίνα, καλά, αφού εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Περδίκη είμαι! Αυτή η νόσος είναι ασυμπτωματική. Ακόμα και τώρα που μιλάμε έτσι ξαφνικά, μπορεί να μείνετε στον τόπο. Μου φαίνεται πως πρέπει να πάω να βρω άλλη γκομμένα. Μη στεναχωριάσαι, Ελενίτσα, σκέψου κάτι ευχάριστο. Σκέψου ότι αύριο θα σου παραχωρήσω το σπίτι. Δεν θα το κάνω το σπίτι, ρε! Αφού αύριο θα πάω από Τερεζίνα! Δεν ξέρω αν θα πας από Τερεζίνα, Ελενίτσα. Από κατά κουζίνα όμως θα πας.